Από τον Πέμπτο Χρέα, τίποτα ελευθεριακό. Σήμερα το Γιάννη Αντροπλιδάκη, απειρό συνάντε, για να κάνουμε μια κουβέντα για τον ανακοσυνδικαλισμό και γενικά για την πολιτική για διάφορα. Γιάννη, ευχαριστώ πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκληση. Θα μα ρωτήσω πότε δημιουργήθηκε η Ροσυνάντε και ποιοι είναι οι λόγοι τη ίδρυσή τη. Στην αρχή υπήρξε η εφημερίδα Ροσυνάντε, η οποία κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2009. Αλλά ήταν μια αναδοσιαστική εφημερίδα, στην οποία συμμετείχε ένας μικρός αριθμός ανθρώπων ως συντακτική επιτροπή και στην οποία μπορούσε να γράψει και κόσμος από άλλες συντακτικές συλλογικότητες ή από κατοικούς χώρους που είχε κάτι να πει. Πολύ γρήγορα ένα κομμάτι που, αυτό το κομμάτι που συνδέθηκε κάπως με την εφημερίδα ως συντακτική επιτροπή άνοιξε μια συζήτηση για την μετατροπή στην καταστική οργάνωση και την δημιουργία μια καταστική οργάνωση τη ουσία. Αυτό έγινε, αν θυμάμαι καλά, τον Νοέμβρη του 2011. Τον Νοέμβρη του 2011, δηλαδή σχεδόν δύο χρόνια μετά την εφημερίδα, βγήκε η οργάνωση. Σε πρώτο επίπεδο την ανάγκη να βγει εφημερίδα, υπήρξε από διάφορους ανθρώπους που συμμετείχαν σε ελευθεριακές συλλογικότητες στην Ελλάδα με διαφορετικό τρόπο τα χρονιά, όχι επιτυχημένα, δηλαδή είτε ανακοσυνδικαλιστικές συλλογικότητες που δεν μπόρεσαν να έχουν καλύτερα σχέση με εργασιακούς χώρους ή έστω με εργατικό λόγο για να προωθήσουν κάτι τέτοιο, είτε συλλογικότητες ελευθεριακές ή ουσιαστικές μέσα στις οποίες προσπαθούσαν να θέσουν ένα εργατικό ζήτημα. Κάποια στιγμή άνθρωποι που βλέπαμε ότι αυτό που κάναμε δεν είχε αποτέλεσμα, δεν έγινε κάτι, προτείναμε να φτιαχτεί καταρχήν ένα έντυπο το οποίο να προβάλλει τους εργατικούς αγώνες από ανακοσυνδικαλιστική σκοπιά. Όντας ανακοσυνδικαλιστές οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτό. Όταν αυτό το πράγμα μεγάλωσε, προφανώς ο ανακοσυνδικαλισμός δεν είναι κάτι που εκφράζεται από μια εφημερίδα, εκφράζεται από οργανωμένες δυνάμεις μέσα σε χώρες δουλειάς, σωματεία, συνδικάτα και μια ιδιαίτερη ανακοσυνδικαλιστική συλλογικότητα. Επομένως, πολύ λίγοι άνθρωποι στην αρχή, δηλαδή όταν ξεκινήσαμε, όταν ιδρύσαμε την ανακοσυνδικαλιστική πρωτοβουλία, πάμε να Ροσυνάντε και να φανεί συνέχεια από το έντυπο, ήμασταν ίσως 15 άνθρωποι εκεί πέρα. Πολύ λίγοι. Ναι, ξεκινήσαμε τόσο. Δηλαδή κάποιοι από την αρχική συντακτική ομάδα και κάποιοι που στην πορεία μας είχαν συναντήσει. Προφανώς για μένα και ήθελα να εκφραστεί οργανωμένο συνδυασμό στην Ελλάδα, κάτι το οποίο δεν είχε γίνει και πολύ δεν έχει γίνει ακόμα και σήμερα. Δηλαδή, παρότι εδώ συνάδελφοι είναι η πρώτη ακουστικαλιστική οργάνωση στον ελληνικό χώρο που έχει μια παρουσία σε χώρους και εργασιακούς και σε πόλεις. Προφανώς δεν αντιστοιχίστε σε αυτό που θεωρούμε εμείς ως αναγκαία ανακοσυνδικαλιστική παρέμβαση μέσα στους χώρους δουλειάς. Αλλά η ανάγκη οργανωμένης δράσης μας έκανε να μετατρέψουμε μια εκδοτική ομάδα σε συνδικαλιστική οργάνωση. Η ονομασία προέρχεται από το έργο του Δον Κιχώτη, σωστά. Ναι. Γιατί επιλέξατε αυτό το τίτλο, υπήρχε κάποιος λόγος? Το εξηγούμε στο πρώτο φύλλο της εφημερίδας αυτό. Εντάξει, τώρα ξέρεις, τώρα βρίσκεις ένα τίτλο, πολλές φορές αναρωτιόμαστε γιατί αυτό ονομάστηκε έτσι και λοιπά. Συνήθως αυτές οι αποφάσεις παίρνονται σε ένα τραπέζι κλπ. Η λογική του Ροσυνάντε είναι καταρχήν να σπάσει συμβολικά μέσα στο μοτιβό, ότι ακριβώς το Ροσυνάντε είναι ένα ψωράλογο της πολύ καθηκαχητικού και αδύναμου που είχε ο Δον Κιχώτης, με το οποίο πάνε κατακτήσει στον κόσμο, ας πούμε ότι είναι το εργαλείο του επαναστάτη, του πιστή, που δεν έχει πραγματικότητα πολύ μεγάλη αξία, δηλαδή είναι ένα πολύ αδύναμο, άρα συμβολίζει τα αδύναμα μέσα του επαναστάτη για να δράσει. Και με αυτή την έννοια ξεκινώντας μια εφημερίδα που την βγάζει με 5 άνθρωποι χωρίς λεφτά, χωρίς τεχνικές δυνατότητες κλπ, το
ονομάζεται ο Σινάντε. Από εκεί πέρα υπάρχει μια γλωσσική σημασία. Στην ισπανική γλώσσα, δηλαδή, Ρώση είναι το παλιάλογο. Και Άντε είναι ένας τύπος ο οποίος είναι το παρελθόν, άρα ο Δον Κιχώτης βγάζει το άλογο του Σινάντε, εννοώντας, το γράφει Σερβάντης δηλαδή αυτό το βιβλίο, ότι είναι ένα παλιάλογο, ήταν ένα παλιάλογο, αλλά ο Δον Κιχώτης έλεγε ότι θα γίνει το πιο δοξασμένο άλογο του κόσμου. Επειδή η λέξη Ρώθη, δηλαδή το παλιάλογο στην Ισπανία, συμβολίζει τελικά και τον άνθρωπο, τον προλετάριο, τα χαμένα χέρια, δηλαδή το παλιά άνθρωπο είναι ένα το παλιά άνθρωπο, δηλαδή αυτό που είναι αδύναμος και αθλητικός. Λέμε ότι ο Σινάντε σημαίνει επίσης αυτός που ήταν ένας αδύναμος άνθρωπος χωρίς δυνατότητα να ελέγχει τα πράγματα, ο προλετάριος δηλαδή, ο οποίος θα γίνει όμως αυτός που θα κάποια στιγμή αυτός που θα ελέγχει την όχι ο ίδιος, ο Σινάντε είναι κάτι που είναι αυτό που λέμε, το επιλέξαμε. Στην πραγματοποιότητα της εφημερίδας υπάρχει η εξής ρίση του Μπακούνιν. Ελευθερία χωρίς σοσιαλισμό είναι προνόμιο για αδικία. Σοσιαλισμός χωρίς ελευθερία είναι υποδήλωση του βαρβαρότητα. Θες να μου πεις γιατί θεωρείς αυτά τα λόγια τόσο σημαντικά ώστε να τα βάλω έτσι σε περίοδο θέση. Γιατί ο Μπακούνιν έχει πει πολλά, ας πούμε, γι' αυτό το λέω. Ναι, σίγουρα πάντως αυτό είναι νομίζω. Αυτή η φράση είναι η ουσία του ελευθεριακού σοσιαλισμού. Δηλαδή αυτό το ρεύμα στο οποίο. Ο είναι ένα ιδιαίτερο ρεύμα που μπορεί να το δει πολύ πριν το Μπακούνιν και στην πραγματικότητα πριν από την μοντέρνη εποχή. Αν το ψάξει, αλλά ο ελευθεριακό σοσιαλισμό σαν ρεύμα ορίζεται από την παράμετρο. Δηλαδή ότι η ελευθερία από τα δοχεία ουσιαστική τάξη, οι πολιτικέ ελευθερίε που κατά τη δοχεία ουσιαστική διεκδικεί επανάσταση και στην κοινωνία χωρί σοσιαλισμό, δηλαδή χωρί μια. Κοινωνία κοινωνική ισότητα, απλώς δίνει το δικαίωμα στους ισχυρούς να γίνονται ισχυρότεροι, δηλαδή ελεύθερα να διαδίδουν τα προνομιά τους. Την ίδια στιγμή ένα σύστημα κοινωνικού σχεδιασμού και ισότητας, εάν δεν κληρονομήσει το ζήτημα της και διευρύνει το ζήτημα των ατομικών ελευθεριών της ανεξαρτησίας του ανθρώπου, της αυτονομίας της κοινωνικής και γίνει απλώς μια ισότητα με τον κρατικό έλεγχο, οδηγεί σε βαρβαρότητα, όπως είδαμε να συμβαίνει πολλές φορές στον 20ο αιώνα. Άρα, ο ελευθεριακός σοσιαλισμός είναι ακριβώς αυτή η σύνδεση της ελευθερίας, όπως στρεβλά την παρουσία σοσιαλιστική επανάσταση και μιλάμε για τη διεύθυνσή της σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο, με τον σοσιαλισμό, δηλαδή το σύστημα του σχεδιασμένης κοινωνικής ισότητας. Αυτά τα δύο είναι ο ελευθεριακός σοσιαλισμός, ο αναρχισμός ως σύγχρονο ρεύμα πολιτικό, φιλοσοφικό, οικονομικό στο χρήμα. Νομίζω δηλαδή ότι εντάξει, έχει πει πάρα πολλά Μπακούνιν, πάρα πολύ ωραία, αλλά αν πρέπει να βάλει ένα ορισμό συμπυκνώνοντας σε ό,τι φράση. Ποιοι είμαστε εμείς σε επίπεδο, είναι αυτή η φράση. Ωραία. Υπάρχουν παραδείγματα της Ρωσίνας και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, εκτός Αττικής, Αθηνών, ας πούμε. Α, ναι, βέβαια. Ναι, είναι παραδείγματα. Κάτσε το πιάσω από πάνω στο κάτω. Έχουμε στις Σέρες ο πιο κόσμο, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια αρκετά μεγάλη οργάνωση, στο Βόλο υπάρχει μια πολύ μεγάλη οργάνωση, στα Τρίκαλα υπάρχει ο πιο κόσμο, στην Αθήνα, στην Πάτρα υπάρχει οργάνωση σχετικά μεγάλη, στον Πύργο επίσης και στην Κρήτη. Α, υπάρχουν αρκετά παραδείγματα. Δεν είναι παραδείγματα, είναι τοπικές ενώσεις. Ναι, είναι τοπικές ενώσεις που σημαίνει υπάρχουν. Δηλαδή, είναι ένα πρωτάθλημα για Αθήνα, είναι και η μισή ομοσπονδιακή λειτουργία. Άρα στην Ελλάδα ο Σινάντε είναι η ομοσπονδιακή ενότητα των ενώσεών του σε όλες αυτές τις περιοχές που σου είπα. Και το κρατικό ενώσιο. Δεν είναι μια οργάνωση που είναι μόνο στο τοπικό περιλαμβάνει, είναι στο κρατικό, θα το πούμε μετά στην πορεία. Αλλά πάντως ναι, είναι ένα ενώσιο. Νομίζω μάλιστα ότι δεν έχω το ακριβή νούμερο στο κεφάλι μου, αλλά νομίζω ότι είναι κάτω από το μισό. Να μην συγκεκριμένοι στην Αθήνα. Ναι, δηλαδή αν αθροίσεις τη δύναμή του στην περιφέρεια, ξεπερνάει τη δύναμη της Αθήνας. Και θες να μου πεις ποιοι είναι αυτή τη στιγμή οι τομείς παραγωγής υπηρεσιών που δραστηριοποιείστε και πού πιστεύετε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγαλύτερη ενέργεια για δραστηριοποίηση. Εμείς τις κλασικές μας ενώσεις τις συγκροτούμε όχι ομοιοπαγγελματικά, προσπαθούμε να ενοποιούμε κλάδους
αυτή είναι η αντίληψή μα. Γίνεται μεγαλύτερη ενότητα τη εργατική τάξη. Δηλαδή, παρακολουθεί με αυτό που γίνεται. Βλέπουμε στη ΓΕΣΕ όπου κάθε υποκατηγορία του επαγγέλματο σε διαφορετική επιχείρηση είναι διαφορετική. Και συνθήκε εργασία, α πούμε, δημιουργείται ένα ξεχωριστό σωματείο. Το θεωρούμε εντελώ προβληματικό. Αυτό θεωρούμε ότι πρέπει μεγάλε ομάδε, τελικά ότι η Γαλλία είναι μια ενωμένη ολόκληρη, αλλά ότι πολύ μεγάλε ομάδε πρέπει να. Με αυτή την έννοια δεν είναι ακόμη επαγγελματικέ ενώσει, δημιουργούμε κλαδικέ ενώσει. Σε πανεπιστημιακό επίπεδο υπάρχει κλαδική ενώση των εργασιακών. Υπάρχει εκεί πέρα επαγγέλματα για να σου λέω και σε ποιου χώρου είμαστε. Υπάρχουν δράμα στου μηχανικού, στου οικοδόμου και στου τεχνικού πληροφορική. Υπάρχει κλαδική ένωση εκπαίδευση, στην οποία έχουν καθηγητέ, δασκάλου και φοιτητέ. Υπάρχει κλαδική ένωση των ΜΜΕ, στην οποία είμαι και εγώ. Έχουμε τεχνικού ήχου, δημοσιογράφου και λιθογράφου. Υπάρχει κλαδική ένωση υγεία, στην οποία έχουμε γιατρού, νοσηλευτικό προσωπικό, λογοθεραπευτέ, κλινικού, μια μεγάλη γκάμα ανθρώπων. Ελπίζω πως δεν διαφέρει καμία τώρα για να γίνει κανείς σύντροφοι. Και υπάρχουν και διαπαγγελματικές ενώσεις, τις οποίες συμμετέχουν άνθρωποι που δεν είναι παραπάνω από ένα αριθμό στα συνδοτήσεις στην Κλαδική Ένωση. Οπότε συμμετέχουν κατατόπους σε διαπαγγελματικές ενώσεις. Έχουν μια παρέμβαση στις τράπεζες, έχουν μια παρέμβαση στα ΕΛΤΑ. Είναι δηλαδή εκεί θα βρούμε διάφορους ανθρώπους, μπορεί να πιστεύω ότι παρέμβαση πολύ μαζικά. Αλλά υπάρχει μια κίνηση. Επίσης υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν σχέση με την αγροτική οικονομία. Δηλαδή, στην περιφέρεια υπάρχουν άνθρωποι που έχουν συναγέννηση στον πόλεμο. Εντάξει, είναι. Τι ακριβώς προτάσει ο ανάρχος συνδικαλισμός. Ο ανάρχος συνδικαλισμός, καταρχήν αυτό που έχει σαν αντίληψη είναι ότι δεν αποσυνδέεται την καθημερινή πάλι με τον επαναστατικό στόχο. Δηλαδή, σε σχέση με τα υπόλοιπα επαναστατικά κινήματα διαφοροποιείται ως προς το ότι θεωρείται η καθημερινή πάλι κομμάτι της επαναστατικής πάλης, συνεχόμενο. Και όχι τον απόλυτο στόχο, ας πούμε. Ναι, δεν διαχωρίζει την πάλι μια άλλη κοινωνία με την καθημερινή πάλι και αυτή η διαφοροποίηση του σχέση με τα συνδικαλιστικά ρεύματα. Δηλαδή ότι θέλει να αποκόψει την οικονομική πάλι από το ότι είναι κάτι το οποίο διαχωρίζει και από τον υπόλοιπο συνδικαλισμό και από τον υπόλοιπο επαναστατικό κίνημα. Στην ουσία αυτό που λέμε είναι ότι η βασική καταπίεση, η βάση της καταπίεσης του καπιταλισμού είναι η οικονομική εκμετάλλευση. Δεν μένει εκεί, αλλά έχει ως βάση την οικονομική εκμετάλλευση. Άρα στους χώρους στους οποίους ασκείται αυτή η εκμετάλλευση, που είναι χώροι δουλειάς, οικονομικοί χώροι κατά βάση, για εμάς όμως η έννοια της εργατικής τάξης δεν περιορίζεται σε αυτό που έχει μια δουλειά, αλλά σε αυτό που υπόκειται στη σχέση κεφαλαίου εργασίας. Ακόμα και αν είναι άνεργος, δηλαδή. Ακόμα και αν είναι άνεργος, ακόμα και αν είναι υποψήφιος, εργαζόμενος, εκπαιδευμένος, αν είναι συνταξιούχος, οποιοδήποτε υπόκειται στην σχέση, που είναι βασική κοινωνική σχέση. Άρα λοιπόν το οργανώνουμε από τα κάτω την κοινωνία, οργανώνουμε σχήμα λόγου, όχι εμείς οργανώνουμε. Να προτάσουμε την οργάνωση της κοινωνίας από τα κάτω, από τη βάση της εκμετάλλευσης, στο οποίο των κοινών της συγκρίνουν και κοινών της αναγκών. Όχι δηλαδή με ιδεολογικούς όρους, δηλαδή μέσα από τα πάνω συμφωνίας συνείδησης, ιδεολογικής συγγένειας ή κάτι τέτοιο, αλλά στη βάση της πραγματικής ζωής, η οποία είναι εργασιακή χώρα, είναι γειτονιές, όταν είναι τα πανεπιστήμια. Και θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα είναι ακριβώς το κύτταρο της παραστατικής κίνησης της κοινωνίας και της κοινωνίας της επόμενης της ίδιας. Δηλαδή, το συνδικάτο στον αγροσυνδικαλισμό έχει σκοπό να αντικαταστήσει ομαλά εντός εισαγωγικών. Δεν θα γίνει αυτό μια μέρα, θα πούμε κάποια. Αλλά ότι η δομή του συνδικάτου στο εσωτερικό είναι η δομή της επόμενης κοινωνίας, είναι το κύτταρο της επόμενης κοινωνίας. Αυτό είναι και μια βασική μας θέση και θα έλεγα όλοι και του κινήματος, ότι μια οργάνωση, μια μορφή οργάνωσης επαναστατική
δεν μπορεί παρά να προσδιορίζει τελικά ό,τι και να λέει, ακόμα και αν προσθέσει το αντίθετο, την οφείλει οργάνωση στην κοινωνική που θα ακολουθήσει μια ενδεχόμενη νίκη της. Δηλαδή, όπως ακριβώς μια σκληρή, πειθαρχίας, ιεραρχίας και καθοδοποίησης, όπως ήταν με τον Μπολσεβίκη κόμμα στην Ρωσία, δημιούργησε μια αντίστοιχη κοινωνία, ακόμα και αν διακήρυξε κάτι άλλο. Θεωρούμε ότι η μορφή της οργάνωσης της παραστατικής προσδιορίζει και τη μορφή της παραστατικής κοινωνίας και της επόμενης κοινωνίας. Με αυτή την έννοια λέμε ότι το συνδικάτο, δηλαδή η οικονομική ένωση των εργαζομένων γύρω από τις ανάγκες τους, από τις κοινές τους ανάγκες και την άποψη συμφέροντα, είναι ο πυρήνας, το κύτταρο της επόμενης κοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια διπλή αλληλεία κίνηση, ο αγώνας για τα καθημερινά συμφέροντα της εργατικής τάξης, για την καλυτέρευση της ζωής της, για την αλλαγή επιτρέπεται της προσωπικών ζωής και εργασίας του κόσμου και ταυτόχρονα βεβαίως το παραστατικό πρόγραμμα για την ανατροπή της καπιταλιστικής κυριαρχίας της κοινωνίας και την εγκαθίδρυση του ληθιανού κομμουνισμού ως τελικού στόχου κάθε αναχωριστικής οργάνωσης. Χωρίς να έχουν χαρακτηριστεί απαραίτητα ως αναρχοσυνδικαλιστές, υπάρχουν ιστορικά στοιχεία ύπαρξη τέτοιων τάσεων στον χώρο εργατικό κίνημα. Αν υπάρχει δηλαδή στην Ελλάδα ιστορικό παράδειγμα, οι ρίζες του συνδικαλισμού είναι πάντοτε αναρχοσυνδικαλιστικές ή επαναστατικές συνδικαλιστικές, όπως ήταν η πρώιμη ονομασία του έργου, η έννοια αναρχοσυνδικαλισμός επικρατεί μετά το 1920. Αν δεις λοιπόν τις πρώτες μεγάλες απεργίες στις συγκρότητες του εργατικού κίνηματος στην Ελλάδα, έχουν αναρχοσυνδικαλιστικά χαρακτηριστικά. Κορυφαίο παράδειγμα την μεγάλη απεργία των Ελλοδίκων στη ΣΕΡΦ. Αλλά επίσης και η οργάνωση των πρώτων εργατικών ενώσεων έχει τα χαρακτηριστικά της οριζοντιότητας, της ιεραρχίας, του προτάγματος της οικονομικής πάλης ως βασικό επίδικο στην κοινωνική απελευθέρωση και στην απελευθέρωση των εργαζομένων. Αυτό είναι κάτι το οποίο και στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά αρχίζει να συρρυκνώνεται, δηλαδή να υπόκειται σε μια πολιτική κατοχή, δηλαδή μια λίγο, μετά τη Ρώσικη Επανάσταση και την μορφή που πήρε, οριστικά πιο πριν είναι ένα πρόγραμμα των σοσιαλδημοκρατών, τελικά έχει το πετύχουν οι κομμουνιστές. Με την έννοια στις αρχές του κινήματος, προφανώς και θα βρούμε. Από εκεί πέρα στην πορεία του κινήματος στην Ελλάδα, με τις δυσχέρειες που επιφέρει αυτό το πράγμα, σε αυτό το πράγμα η παρανομία στην οποία ουσιαστικά είναι το κινήμα στην Ελλάδα από το 1936 μέχρι το 1974, δηλαδή μια τεράστια μεγάλη περίοδο στις οποίες δεν μπορεί να έχει δημόσια δράση συνδυαλιστική εκτός και αν είσαι στην Ελλάδα κράτος. Κάθε αυθόρμη από τα κάτω κινητοποίηση απεργία στην ουσία είναι αυτό που εμείς καταφέραμε στην μεταπολίτευση. Το κίνημα των εργοστασίων και των ανθρωπών κλπ. Έχει πάρα πολλά στοιχεία από τις διάφορες αντιλήψεις. Δεν λέω ας πούμε ότι είναι αναρχοσυνδικαλιστικά κινήματα. Λέω ότι αυτή η μορφή οργάνωση κινητοποιήσεων είναι αυτή που και εμείς επικαλούμαστε. Δηλαδή μπορεί να είναι κι άλλο ρεύμα στοιχεία. Αφαίρεσαι, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, στην απεργία στην Ναϊκή, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ναι, αλλά θα έλεγα ότι γενικά ο εργοσυνδικαλισμός έχει στοιχεία οριζοντιότητας από τα κάτω χωρίς πολιτική παρέμβαση, τα οποία εμείς τα επικαλούμαστε ως παράδοσή μας. Γενικά, πάντως, ο συνδικαλισμός στην Ελλάδα από πολύ νωρίς επιλέγει τον ακροτηριασμό του, δηλαδή επιλέγει την υποταγή του στην πολιτική. Από το 1918, όταν η ΕΣΕ ιδρύεται ως συνδικαλιστικό κίνημα του ΣΕΚΕ, κατ' οπίνου κατ' οπίνου. Και βεβαίως αυτή η υποταγή στην πολιτική για τον επίσημο συνδικαλισμό μετατρέπεται και σε σύνδεση παρανομίας του παραστατικού κινήματος αλλά και σε συνδίκη αστικής δημοκρατίας μετά το 1974 από υποταγή στην πολιτική και υποταγή στο κράτος. Δηλαδή στην Ελλάδα αυτό που διαρχέστηκε είναι ο κρατικός συνδικαλισμός. Επομένως, οτιδήποτε συμβαίνει, συμβαίνει στα πλαίσια ενός συνδικαλισμού που ηγεμονεύεται το κράτος, διαχείριζεται το κράτος και έχει στοιχεία
διαφορετική δράση. Ακόμα και η δική μα δράση στους χώρους δουλειάς έχει στοιχεία από την καλλιτεχνική δράση, ακριβώς γιατί υπόκειται στον κυρίαρχο συνδυασμό τον ελληνικό, ο οποίος είναι κρατικός. Οι ίδιοι εμείς είμαστε μέλη σωματείων, τα οποία αναγνωρίζονται για σένα. Δεν μπορεί να κάνει καλή όμως. Φαντάζομαι. Μπορείς να φτιάξεις ένα σωματείο 25 ανθρώπων σε ένα χώρο για να μην το εγγράψει τη ΓΕΣΕ και υπάρχουν τέτοια παραδείγματα τα οποία είναι σεβαστά. Δηλαδή από εκεί πέρα όμως το ζήτημα είναι μόνο τη κρατική τάξη. Άρα το να αποχωρήσει μόνο σου από το κεντρικό είναι μια πολύ έτοιμη επιλογή. Αλλά δεν είναι το πρόβλημα ότι χρειαζόμαστε μια άλλη τύπου οργάνωση τη κρατική τάξη που να περιλαμβάνει όλα τα στρώματα τα εργατικά και όλου του κλάδου. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς είμαστε υπερασπιστές ανοιχτά τη διάσπαση της ΕΣΕ. Δεν λέμε ότι ωφελεί σε κάτι αυτή η υποτιθέμενη συνεργαστική ενότητα που υπάρχει στην Ελλάδα. Προτείνουμε την διάσπασή της, αλλά με τέτοιο τρόπο που να πακετεί κλάδι και μεγάλα κομμάτια της εργατικής τάξης που ζει στην Ελλάδα, είναι στις μεταναστές, να μπορούν να προσωπηθούν στη Νέα Δομή. Στο παγκόσμιο τοπίο, τι ρόλο έχει παίξει ο Μάρκος στην καταστημό σου, πώς έχει προσφέρει, να μπορούμε να φέρουμε κάποια ιστορικά παραδείγματα, ξέρω κάποιες χώρες. Θα σου πω καταρχήν ότι το επαναστατικό αίτημα μέσω της εργατικής τάξης είναι κάτι το οποίο προήλθε μέσα από τις πρώιμες αναπτυξιακές μορφές, δηλαδή συνδικάτα, οικονομικά, επαναστατικά κλπ. Έτσι, δηλαδή η εργατική τάξη συγκροτείται από τα μέσα του 19ου αιώνα ήδη, σε αυτό που θα ονομάσουμε από τον συνδικαλισμό αργότερα. Από εκεί πέρα δεν υπήρξε καμία μεγάλη επανάσταση στον κόσμο στην οποία έχω συγκαλυφθεί να μιλήσω ρόλο. Συνηθίζομαι να αναφερθώ στην Ισπανία, όπου είναι προφανές είναι η μεγαλύτερη εργατική δύναμη και η μόνη επαναστατική εργατική δύναμη στην Ισπανική Επανάσταση με την εξαίρεση μιας μικρής οργάνωσης του Κομιτέ Εμπολίτευσης του ΠΟΥ. Είναι η οργάνωση η οποία προχωράει την επανάσταση. Άρα πιστώνεται τα θετικά της επαναστατικής διαδικασίας στην Ισπανία και χρεώνεται τα αρνητικά, τα λάθη και την ήττα. Αλλά αν δούμε τη Ρώσικη Επανάσταση, τη Μεξικάνικη Επανάσταση, την Κινέζικη ακόμα, είναι την εντυπωσιακό, θα δεις ότι οι συνδικαλιστές έχουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο, όπως και στη Γερμανία επίσης. Στα συμβούλια, στους παρακολουθητές και τα λοιπά. Στην Ιταλία, παντού δηλαδή, δεν υπάρχει καμία επανάσταση, όχι μόνο στον δυτικό κόσμο, που να μην είχε μια δυνατή συμμετοχή των αναγκαστικών στο εσωτερικό του. Σε τι κατάσταση είναι ο αναγκαστικό σήμερα στην Ευρώπη, αν υπάρχουν σε κάποιες χώρες ισχυρές οργανώσεις, αν εσείς έχετε επαφές. Ναι, ο αναγκαστικό βρέθηκε σε μία πορεία πτώσης μετά την ήττα της Ισπανικής Επανάστασης. Η ήττα της Ισπανικής Επανάστασης σε συνδυασμό με την επικράτηση του καθεστώτος του Σοβιετικού, δεν λέει ότι η επικράτηση της Επανάστασης δεν ήταν τότε καθαρότητας, δημιούργησε μια κυριαρχία των Ισπανικών οργανώσεων στο εθνικό κίνημα της Ευρώπης, ιδιαίτερα με τον Πόλο. Αυτή είναι μια πορεία που άρχισε να αναστρέφεται μετά το 1990. Μετά το 1990 οι οργανώσεις αποσυνδικαλιστικές μπόρεσαν να σηκωθούν. Άρα λοιπόν στην τελευταία 20ετία ο αποσυνδικαλισμός έχει κερδίσει ένα μέρος από το έδαφος που έχασε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω αν θα το σου πω παράδειγμα, στην Ισπανία υπάρχουν που είναι διασπασμένο προς το καθημερινό, όπως και σε πολλές χώρες στη βάση ενός πιο παραδοσιακού τρόπου και ενός πιο εξοικονομιστικού για να χρησιμοποιήσει τις βιωστικές έννοιες. Στην Ισπανία υπάρχει η ΣΕΝΕΤΕ, η ιστορική οργάνωση, η οποία έχει γύρω 10.000 μέλη. Η ΣΕΣΕΤΕ, η διάσπασή της, έχει 80.000 μέλη, λοιπόν, ας πούμε, λιγότερο πιστή στο By the Book. Στην ουσία, όλες οι οργανώσεις αποσυνδικαλιστικές βρέθηκαν να πρέπει να απαντήσουν σε ερωτήματα που στη δεκαετία του 1920-1930 δεν τα έθετε η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, κάποιοι απαντήσανε με έναν τρόπο, κάποιοι άλλοι παραδάνε, και αυτό έχει δημιουργήσει δύο μεγάλα ρεύματα στο αποσυνδικαλιστικό κύμα παγκόσμια. Εκτός από την Ισπανία, που υπάρχουν αυτά που είπα, και υπάρχουν και άλλες οργανώσεις αποσυνδικαλιστικές ιδιότητες, πολλές χιλιάδες μέλη έχουν αποσυνδικαλιστεί στη Σουηδία, στην ΙΣΑΚ,
στη Γερμανία που είναι η ΦΑΟΥ, η Φαϊρμπάτ Μινιόν, η Γαλλική ΣΕΝΤΕ, η Ιταλική ΟΥΖΙ επίσης, η οποία επίσης είναι σε δύο κομμάτια, ένα αρκετά μεγάλο και ένα μικρότερο. Υπάρχουν δυνάμεις στην Πολωνία, στη Ρωσία, στις βατανανικάικες χώρες, παλιές και τις Ρωμανώσεις. Υπάρχουν τα απομείνασες οργανώσεις των IWW, κυρίως στον αγγλόφωνο κόσμο, που επίσης βρίσκονται σε ανάπτυξη τα τελευταία 15 χρόνια μετά από μια περίοδο καθίστασης. Προφανώς και στην Ελλάδα υπάρχει μια ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, αλλά μιλάμε για μικρότερα νούμερα. Έχετε στις επαφές με κάποια... Εμείς δεν είμαστε ενταγμένοι σε κάποια διεθνή, δηλαδή από τις δύο βασικές ομολογίες που υπάρχει η παλιά διεθνή ΣΥΑΙΤ, που ήρθε το 1922 και υπάρχουν και κάποιοι συντονισμοί εκτός της ΑΕΤ. Έχουμε δηλώσει ότι βρισκόμαστε σε αλληλεγγύη με τα σύνορα της ΑΕΤ, χωρίς να αποκλείουμε σχέσεις με τους υπόλοιπους. Δηλαδή, έχουμε κάποιες σχέσεις με τις πανικές ΕΝΤΕ, δεν έχουμε την ίδια αντίληψη της ΕΝΤΕ σε μια σειρά από ζητήματα, όπως οι συνδικαλιστικές εκλογές, που έχουμε μια άλλη μορφή παρέμβασης σε σχέση με την ΣΕΝΕΤΕ, αλλά έχουμε δημιουργημένη επαφή, δηλαδή έχουμε προσέξει με την ΑΕΤ, αλλά μια δημιουργημένη επαφή με όλες τις οργανώσεις της ενωσικαλιστικής. Ήθελα να σας ρωτήσω, εδώ ας πούμε στον χώρο του οποίου υπάρχετε εσείς, η Ροσυνάντε, έτσι, και η ΕΣΕ. Και ξέρεις, αναρωτείται πολλοί κόσμος, αν υπάρχει πολυτέλεια για κάτι τέτοιο. Τι πολυτέλεια, δηλαδή... Επειδή, επειδή έτσι καλώς ανάρθωσε η παλιά μας στην Ελλάδα, πούμε, αυτή τη στιγμή δεν είναι, ξέρω εγώ, ότι έχει τη μεγάλη δύναμη. Από αυτή την άποψη το ξέρεις. Εντάξει, δεν είναι πολύ δύνατο τον άλλο να κάνει αυτό. Καλά, σίγουρα, εντάξει, ναι. Οκ, τι θες. Ωραία. Δηλαδή, πω ότι κάνει, εσύ καλώς το κάνει. Ναι. Και εμείς καλώς κάνουμε, φαντάζομαι ότι αυτά εγγράφονται σε ένα γενικό. Οκ. Συνεργασία σε κατατόπιση, ας πούμε, εργασιακούς τομείς έχετε με συνδικαλιστικές ομάδες άλλες. Άλλες, φυσικά. Ναι, προφανώς. Προφανώς. Δεν είμαστε μέσα χρειάζεται, δηλαδή, δεν είναι ότι είμαστε εμείς υπάρχουμε και σε πολλά επίπεδα και ένα χώρο με πολύ κόσμο με τον οποίο μπορούμε να βρεθούμε, δηλαδή σε εισαγόνες έχουν βρεθεί. Εγώ έτσι και αλλιώς η δικιά μας η λογική είναι η ενότητα της εργατικής τάξης γύρω από τα οικονομικά της συμφέροντα και της ανάγκης της. Επομένως, δεν βάζουμε ιδεολογικά κριτήρια. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σας εντάξουμε με τη Δάκη ή την Πάσκη ή το... Δεν νομίζω ότι θα φτάσετε... Αλλά σε χώρους, σε πολλές περιπτώσεις, πούμε, να έχουμε συνεργαστεί και με κινήσεις αριστεράς και με άλλες ελευθεριακές κινήσεις. Όταν δεν υπάρχει δυνατότητα, είμαστε μόνοι μας, αλλά ο στόχος μας είναι να συνάπτουμε συμμαχίες, αλλά συμμαχίες όχι πολιτικό επίπεδο, δηλαδή όχι να βρεθούμε. Με πέντε οργανώσεις να κάνουμε ένα παζάρι και να το φτιάχνουμε ένα μέτωπο. Εκεί που υπάρχει ένα ζήτημα, συνεργαζόμαστε και λειτουργούμε. Παρεμβαίνουμε μαζί. Παρεμβαίνουμε μαζί. Πιστεύεις ότι υπάρχει σήμερα εργατική τάξη με την έννοια που τις είχαν αποδώσει, ας πούμε, που είχαν αποδώσει με μεγαλύτερο το περιεχόμενο τους η κλασική του μαρξισμού και του αναρχισμού? Ναι, ωραία, υπάρχει. Τώρα αυτό είναι μια ερώτηση και σήμερα με κουράσει. Ναι, δεν υπάρχει πια ερώτηση. Δεν έχω δει ποτέ καμία τοποθέτηση θεωρητική γιατί έχει αλλάξει. Δηλαδή, ακούω ή μια μεταμοντέρνα εκδοχή, η οποία λέει ότι ο άνθρωπος έχει πολλές ταυτότητες, η οποία όμως, αν θες τη γνώμη μου, καταραίει από το γεγονός ότι η βασική του ταυτότητα είναι η ταξική του θέση. Δηλαδή, ναι, καταλαβαίνω, ας πούμε, ότι κάποιος μπορεί να είναι κάτι σε γάτρια ή άντρας, γυναίκα ή μετανάστης ή τόπιος, αλήθεια με αυτά, ας πούμε. Αλλά στην πραγματικότητα μια καθαρίστρια που είναι στον τρόπο αυτή τη στιγμή κτλ. Και για να γεννούν τα σκαλάκια δεν ορίζονται από την κοινή του ταυτότητα ως γυναίκα. Ορίζονται από την ταξική του θέση καταρχήν. Αυτή είναι η βασική σχέση με τον καπιταλισμό. Και η άλλη, ας πούμε, σε βέβαια που θα ακούσει, ας πούμε, εξαιρετικά αδύναμη είναι ότι τώρα κάτι δεν έχει βίντεο, έχει αυτοκίνητο, έχει DVD. Δεν είναι κοντά, δεν είπε ποτέ κανένας ορίζοντας στην εργατική τάξη ότι ο εργάτης πρέπει να είναι φτωχός αγράμματος και να ζει σε καλύπια, ας πούμε. Το εργάτη
προσδιορίζεται από την σχέση με την παραγωγή. Δηλαδή ότι δεν ελέγχει την παραγωγή, δεν αποφασίζει τι παράγει, δεν παράγει για τον εαυτό του, παράγει για αυτό που κατέχει τα μέσα παραγωγή, δηλαδή τον καπιταλιστή υπονέλεγχο του κράτου. Με αυτή την έννοια παραμένουν άνθρωποι οι οποίοι βγάζουν τη δουλειά στο στοιχείο του καπιταλισμού και βγάζουν τον εαυτό άλλων οι οποίοι στη συνέχεια ελέγχουν τι θα παραχθεί, πώ θα διαλυθεί κτλ. Αυτό ορίζει την εργατική τάξη. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Ζούμε σε καπιταλιστικέ κοινωνίε εντό Αργαραβή, α πούμε. Καπιταλισμό έχουμε ακόμα. Αυτή είναι η συνθήκη στην οποία ζούμε. Το αν ας πούμε, ο καπιταλισμό προσφέρει δίκαιο ή αν το καταστατικό ζήτημα είναι σε έξαρση ή σε ύφεση, δεν αλλάζει την ουσία του στι σχέσει. Προφανώ παρεμβαίνει πάνω από τα ζητήματα. Αλλά νομίζω ότι αυτό ο οποίο λέει ότι αυτό πράγμα αλλάζει δεν έχει μελετήσει τη. Πώς μπορεί η εργατική τάξη από τους παραδείγματος κλασικούς. Ναι. Δηλαδή η τάξη δεν έχει. Ή δεν έχει διαβαστόρια. Ας πούμε, τα μεταναστευτικά ρεύματα. Είναι παλιά ιστορία στον καπιταλισμό, δεν είναι υπόθεση των τελευταίων 20 ετών. Τα μεγαλύτερα συνδικάτα στον κόσμο τα φτιάξαν μετανάστες. Εσωτερική ή εξωτερική. Μα λες ότι επειδή υπάρχουν μετανάστες, άρα δεν υπάρχει εργατική τάξη, υπάρχει μια διαφορετική ταξική συγκρότηση. Εντάξει, απλώς δεν έχει μελετήσει λίγο την δομή του καπιταλισμού ή τη εργατική οργάνωση. Ωραία. Αυτό δεν σημαίνει ότι ό,τι λέγαμε το 1870 στην Κομμούνα θα το λέμε το 2015. Ναι. Σημαίνει όμως ότι η βασική σχέση του καπιταλισμού είναι η ίδια, γιατί δεν είναι γράψει το σύστημα. Είναι ο καπιταλισμός. Άρα υπάρχουν, υπάρχει η κοινωνική σχέση κεφάλαιο, η κοινωνική σχέση εργασία και γύρω από τη σύγκρουσή του δομή την κοινωνία. Ωραία. Σα πριν για την ταξική συνείδηση, ήθελα να σα ρωτήσω και έχει γίνει πολλή λόγο για την ταξική συνείδηση είτε των μεταναστών, εργατών είτε των. Μου φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων δεν έχει τέτοια συνείδηση. Δηλαδή, δεν αναφέρει πρώτα την ταξική του συνείδηση. Αν δεν αναφέρει κάτι, συνήθως αναφέρει την εθνική του, τη θρησκευτική του κτλ. Γιατί πιστεύεις, ας πούμε, ότι πολλοί κόσμος αποδέχεται πιο πολύ αυτές τις δύο συνειδήσεις αυτού του τύπου από την ταξική του? Δεν ξέρω πόσο ισχύει αυτό που είναι από το θέτσιμο, γιατί τη συνείδηση είναι κάτι σχετικό πάντα. Δηλαδή, όπως και η ταξική πάλι της θετική συνείδηση μπορεί να εμφανίζονται μορφές που δεν γίνονται αντιληπτές ως τέτοιες. Δηλαδή, ένας εργάτης όπως χαζεύει την ώρα της δουλειάς, εκείνη τη στιγμή έχει ταξική συνείδηση και ασκεί ταξική πάλι. Είναι το ποστό της παραξίας του. Αν λοιπόν δούμε τι κάνουμε, πώς ζούμε κάθε μέρα, στην πραγματικότητα αυτό που μας ορίζει σε πολύ λεπτομεριακές, ας πούμε, οι ασήμαντες μορφές της ζωής μας είναι μια αναδάνουσα ταξική συνείδηση. Αυτό, δηλαδή, εγώ το πρωί που ξυπνάω, ό,τι και να πιστεύω, όταν λέω ζήτω γελάς και λοιπά, στην πραγματικότητα το τι κάνω προσδιορίζεται από τη θέση μου ως εργάτη, ως υποκείμενο της κατοχής του κεφαλαίου μου αυτήν την ασία. Από εκεί πέρα, γιατί υπάρχει εθνική συνείδηση και γιατί υπάρχει σκεφτική συνείδηση και αυτές και διαλαχούν. Είναι οι συνειδήσεις οι οποίες προβάλλονται από τη στιγμή που γεννιέσαι, είναι η συνείδηση της κυριαρχικής τάξης και αυτή που επιβάλλει η κυριαρχική τάξη και ο οποίος έχει καταγόρας γίνεται για να ξεπεραστεί το καθεστώς κυριαρχίας και ιδεολογικής και βεβαίως υλικής. Πάνω απ' όλα η ιδεολογική κυριαρχία του κεφαλαίου είναι αποτέλεσμα της υλικής κυριαρχίας. Δεν υπάρχει, ας πούμε, γιατί άνθρωποι να χάσει κάτι τέτοιο. Υπάρχει γιατί αυτό γεγονεύει κοινωνικά. Αλλά γιατί μείνω στο κυβερνήμα πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, αν κάνεις μια ανασκόπηση ότι περισσότερο της ένταση εργαζόμενος δεν ξέρω τι θα βγει. Αλλά δεν κρίνεται με τέτοιους όρους, ας πούμε, το πολιτικό. Ο άνθρωπος καθημερινά λειτουργεί με βάση την αξιοπρεπή του θέση και τις διαστάσεις που έχει. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εργαζόμενος μετανάστης χωρίς χαρτιά στην Ελλάδα, ξυπνάει το πρωί με τις ανάγκες που του προκαλεί αυτή η θέση. Το αν αισθάνεται Αφγανός, Πακιστανός, Έλληνας ή Πορτογάλος, δεν επηρεάζεται ούτε την κίνησή του εκείνη τη μέρα, ούτε τη ζωή του. Βεβαίως υπάρχουν και στιγμές που η ιδεολογία και ο στολής συνείδηση, ιδιαίτερα σε τις περιπτώσεις της εθνικής συνείδησης και της σχετικής συνείδησης, μπορεί να μετατραπεί σε πράξη και αυτές είναι πιο επικίνδυνες. Αλλά θα έλεγα ότι ναι, η τακτική πάλι είναι μια καθημερινή διαδικασία. Έχει περιόδους ύφεσης και περιόδους έξαρσης
και πάντοτε αντιπαλεύει τις δοσμένες συνηθίσεις, δοσμένες από την ρωσική μας κυριαρχία, το κεφάλαιο του κράτους. Τι οποίοι γεμονεύουν και άρα έχουν ένα προβάδισμα. Σίγουρα, σίγουρα. Εσείς έχετε, ας πούμε, κάποια στοιχεία για τα προβλήματα των εργαζομένων μεταναστών μέσα στα χρόνια της κρίσης και αν έχουν αλλάξει σχέση με πριν, αν υπάρχει μεγαλύτερο θέμα τώρα, αυτή την περίοδο. Το πρόβλημα των μεταναστών που θα έρχει είναι οι Νάρκες και στον Εύρο και το λιμνοθύλακο στο Αιγαίο. Προφανώς, αν μιλήσουμε για τους ανθρώπους που φτάνουν εδώ πέρα, υπάρχουν λιγότερες δουλειές για τους μετανάστες εργαζόμενους, όπως και για τους Έλληνες εργαζόμενους, ντόπιους. Και αυτό είναι κάτι που το λέμε, βασίζεται τη θέση μας ότι έχουμε τα ίδια αφεντικά και άρα έχουμε τις ίδιες ανάγκες και τους αγώνες με τους ντόπιους μετανάστες. Για εμάς δηλαδή δεν υπάρχει διαχωρισμός πέρα από την ιδιαίτερη πάλη για τα δικαιώματα των μεταναστών. Και ένα δεύτερο πράγμα που έχει παρέσει η κρίση βεβαίως είναι ότι έχει δημιουργήσει ένα υποκείμενο αντιπάθειας στον χώρο δουλειά του, έτσι για μετανάστες, με τους παίρνει τη δουλειά, βεβαίως θεωρώ ότι πείθει λιγότερος από λέει από 5 χρόνια ότι τη δουλειά δεν έχει πάρει μετανάστες, είναι αρκετά σαφές. Γιατί τώρα δεν έχει κανένα δουλειά. Ναι, και βάζει με τόσο δεν βλέπει και του μετανάστες, δηλαδή δεν πάει να βρει δουλειά και του παίρνει άλλο πιο φθηνότερο, όλοι γινόμαστε πολύ φθηνότεροι. Όλοι διευνόμαστε, όλοι πιεζόμαστε να υπογράφουμε συμβάσεις δημοπαρικίας και αυτό είναι το την οποία κανένας τώρα καταλαβαίνει ότι αυτό είναι ο καπιταλισμός ή θεωρεί ότι φταίνει οι προδότες στην Βουλή, η πολιτική, το αφεντικό του, είναι επίπεδα συνείδησης. Αλλά νομίζω ότι η ηλίθια ιδέα ότι οι μετανάστες φταίνουν που δεν έχουν δουλειές έχει αρχίσει να γελιοποιείται σε ευρύτερα τμήματα του πληθυσμού. Ωστόσο, αυτό που ξύνεται σε συνέχεια κρίση είναι η καταστολή και η μετανάστευση είναι από τα πρώτα και από τα πιο αδύναμα θύματα αυτής της καταστολής. Γι' αυτό και ο αγώνας των εργαζομένων πρέπει να είναι σε πολύ πρώτιστο βαθμό αγώνας και για την υπεράσπιση των ταξικών μας αδελφών των μεταναστών. Στο μέσο άνθρωπο, ο οποίος ας πούμε δεν είναι να ασχοληθεί ιδιαίτερα και ενημερώνεται μόνο μέσω της τηλεόρασης κυρίως, έχει τυπωθεί πάνω κάτω η εξής εικόνα. Ότι ο αναρχικός, ας πούμε, ένας τύπος ο οποίος είναι εντυπωμένος με μαύρα ρούχα, φοράει κουκούλα και έχει μια μολότοφ στο χέρι, την οποία την πετάει, δεν την πετάει, ή ξέρω εγώ, σπάει, δεν ξέρω τι κάνει. Ήθελα να σε ρωτήσω, πόσο εύκολο είναι να προσελκύσεις, ας πούμε, στη δουλειά σου, συναδέλφου σου, όταν υπάρχει αυτό το στερεότυπο, και να του πει, αν πρέπει να του πει, ότι εγώ, ας πούμε, ξέρω εγώ, πιστεύω στον αναρχοσυνδικαλισμό, ξέρω εγώ. Θέλω να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Και θέλω να σε ρωτήσω και δεύτερον, αν για τον πρότυπο αυτό που έχει περάσει ευθύνεται μόνο να μην είναι ε, ή φταίει και ο αναρχικός χώρος κάπου, δηλαδή έχει και αυτός τις δικές του ευθύνες. Γιατί εντάξει, τα μην είναι ε, ευθύνονται έτσι καλώς για αυτό, εντάξει, έχουν ασκήσει μεγάλο το παράδειγμα. Στον πρότυπο ρωτάς, θα αρχίσω πρώτα από θέσεις, όταν μιλάω στον αναρχικό χώρο, δεν είναι αλληλιά συμβάνους συντάξεις. Ότι είναι ένα μοντέλο οργάνωσης, μοντέλο πάλης, το οποίο βασίζεται στην ενότητα των εργαζομένων. Και αυτό σε αρκετές περιπτώσεις είναι ένα μοντέλο που αποδέχονται εργαζομένοι. Κι άλλοι δεν αποδέχονται, έτσι δεν είναι. Ζούμε σε μια εποχή που χρησιμοποιεί τα αυτονόητα εργατικά ζητήματα. Και οι πολιτικοί για να βλέπουν παλιά στιγμή θα βγαίνουν πάνω σε ένα καφάσι να λένε οι συνεργάτες και όσο πάνω το χειρότερο. Ούτε έχει υπάρξει ποτέ μια τεχνική εποχή εργατικού παραδείσου. Ναι, όταν λέω ότι είμαι αυτοσυνδικαλιστής, γι' αυτό που λέω είναι μια αυτοκρατική αντίληψη, μου συμβαίνει και όλα να με ρωτάνε, δηλαδή, είσαι με το αυτό, είσαι. Δεν έχω πέρυσι τώρα δεν έχω εντοπίσει εγώ τα μαθητικά προβλήματα. Το δεύτερο που λες, ένας χώρος μπορεί να αλλάξει την εικόνα που του δίνουν τα ΜΜΕ ανάλογα με την δυναμική του. Αν ας πούμε τα ΜΜΕ βγουν στη σωματώδη και αρχίζουν να λένε ότι ο εργασιακός δουλειάς συνάντη είναι δολοφόνοι, βιαστές, κακοποιημένοι κλπ. Η δυνατότητα που θα έχουμε εμείς να αποκρούσουμε αυτή την ιδέα είναι ίση με τη δύναμη μας.
θα υπάρχει ο λόγος 150 ανθρώπων στην Ελλάδα με τον λόγο, πώς το λένε, του Μέγκα, του Αντένα κτλ. Αυτό ήταν ένα πράγμα που αντιμετώπιζε ο αρχικός χώρος για πάρα χρόνια. Ο οποίος έχει μαζικοποιηθεί την τελευταία πενταετία και νομίζω ότι σε διάφορες φάσεις που λειτουργήσε οργανωμένα και με το βλέμμα προς την κοινωνία, απέκρουσε αυτή την ιδέα. Θα έλεγα ως πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για τον αρχικό χώρο μιλώντας, την υπόθεση της Βίλας Αμαλία, όπου ξεκίνησε μια καμπάνια περί τρομοκρατών, διάφκας, ένοπλων ναρκωτικών, δεν ξέρω τι. Ο αναρχικός χώρος αρκετά οργανωμένα και κοινωνικά απάντησε, είναι μια τεράστια πορεία στο εδώ της Αθήνας και η αίσθηση μου ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας κατανόησε, αν μη τι άλλο, ότι υπήρξε μια υπερβολή σε αυτό που έκανε κράτη πολύ, είπαν ότι προσπαθούν να πληθυκοποιήσουν ένα φόρο που δεν έκανε τίποτα. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι όσο πιο κοινωνική και πιο μαζική είναι η παρουσία μας, τόσο που έδινε και δυνατότητα να απαντάμε σε αυτά που μας προσάπτουν. Δεν είναι σημερινό φαινόμενο αυτό. Οι αναρχικοί είναι πάνω από 2 εκατομμύρια, αλλά δεν απέφυγαν μια προπαγάνδα του κράτους, της εκκλησίας τότε, ας πούμε, που πήγαν μηνιαίου τους όρους που υπάρχουν τώρα, ότι οι αναρχικοί είναι δολοφόνοι, ακραίοι κλπ. Νομίζω ότι όσο πιο μαζική είναι η παρουσία μας, και αυτό ο αναρχικός χώρος, νομίζω πως το κατοχυρώνουμε καθόλου, δεν υπάρχουν πάντα καλύτερα, υπάρχουν και χειρότερα, δηλαδή δεν είναι πια ένας αναρχικός χώρος, αλλά και όσο πιο κοινωνική είναι η δράση, και αυτό είναι κάτι το οποίο κρίνεται, έτσι, το πόσο το επιλέγει ο καθένας να το έχει ή να μην το έχει, πάντως ο αναρχισμός για να είναι τέτοιος οφείλει να είναι κοινωνικός, τόσο πιο εύκολο είναι να αποκρούσεις επιθέσεις προπαγάνδας τέτοιου τύπου. Λέω λοιπόν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό επιτεύχθηκε η απάντηση. Σε άλλες περιπτώσεις δεν επιτεύχθηκε και αυτό δεν λέω φταίει ο αρχικός χώρος. Λέω ότι δεν ήταν στην προτεραιότητά του να. Επίσης εδώ γειτονιάς θα έλεγα ότι πάρα πολλές τοπικές κινήσεις αναρχικών έχουν κατοχυρώσει την αποδοχή των ανθρώπων της περιοχής τους ακριβώς γιατί ήταν μέσα στα τοπικά προβλήματα. Ας πούμε, επειδή η πατρίδα μου στην Κρήτη είναι κάτι που το βλέπεις πάρα πολύ έντονο αυτό. Στα Χανιά για παράδειγμα, ας πούμε, όλη η χανιώτικη κοινωνία έχει βρει τους αρχικούς δίπλα της σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το τοπικά προβλήματα. Τοπικά προβλήματα. Δηλαδή, άρα ξέρει, αν του πω ότι η αναρχική είναι κάτι με μεγάλους κοινόδους, ας πούμε, και τα τέτοια, ξέρει ότι ο αρχικός είναι αυτός που πήρα από πέρα όταν είχα ένα στοιχειώδες πρόβλημα και είπε την άποψή του και πάλι μαζί μου δίπλα μου. Και δεν προσπάθησε και να με καπελώσει. Ναι, ωραία. Εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, θα χαρακτήριζες το εγχώριο αναρχικό τοπίο ως χώρο, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, τι έχει μορφή κινήματος. Εντάξει, νομίζω ότι το... Δεν μου είναι εύκολο να μιλήσω το αρχικό χώρο, το αρχικό κίνημα τόσο πολύ, γιατί εμείς ως άνθρωποι καλλιτέχνες δεν είμαστε μέσα σε αυτό με τους κλασικούς όρους. Είμαστε μια εργατική οργάνωση, καπιταλιστική, με ελευθεριακή σίγουρα, με πολλά αναρχικά χαρακτηριστικά, αλλά το να είμαστε, να είναι κανείς αρχικός δεν είναι προγραμματούμενο για να συμμετέχει. Είμαστε δηλαδή μια οργάνωση δράσης και όχι μια στρατηγική συγγένεια. Μα αυτή είναι μια λίγο περίεργα να σου πω, ξέρω εγώ, η αρχική ή έτσι, η αρχική του άλλου. Είναι, αν θέλετε, προσωπική άποψη, το να αυτό αποκαλεί σαν χώρο, ενώ είσαι ένα ρεύμα κοινωνικό, είναι δείγμα μια παθογένεια που υπήρξε στην αρχική κίνηση, για να το πω καλύτερα, στην Ελλάδα τελευταίες δεκαετίες που αναπτύχθηκε αυτό το πράγμα. Νομίζω πάντως ότι πλέον και με την διόγκωση του αρχικού ρεύματος στην Ελλάδα, ιδιαίτερα από το Δεκέμβριο του 8, εκ των πραγμάτων έχει χαρακτηριστικά κινήματος αυτό. Δηλαδή δεν είναι ασχολούμαστε, δεν είμαστε άνθρωποι που συνεργασκόμαστε, συμφωνούμε τώρα μαζί, ζούμε μαζί και κάνουμε πράγματα μαζί. Υπάρχει μια ελευθεριακή αντίληψη με πολύ διαφορετικές πτυχές, η οποία λειτουργεί με όρους κινήματος σε πολλές περιοχές του δυτικού χώρου. Άρα εκ των πραγμάτων είναι κίνημα ανεξάρτητα πώς αυτό αποκαλείται. Εγώ θα δυσκολευόμουν πάρα πολύ να το αποκαλέσω τον αυτό χώρο κατά κάτι το σημείο. Είναι στο χωρικό.
ο αναρχοσυνδικαλισμό ιστορικά είναι παντρινό, δηλαδή μπορεί να κάνω και λάθο. Δεν είναι μάλλον το πιο οργανωμένο κομμάτι του αναρχικού κινήματο. Λογικά. Εντάξει. Αν το προσδοκίσει ω αναρχικό κίνημα, είναι από τα πιο οργανωμένα κομμάτια του. Υπάρχουν παντρινό, σαν και οργάνωση και άλλε. Δηλαδή, το πιο δομημένο. Ο πιο δομημένο πλασφορμιστέ που είναι μικρό Εσείς πώς βλέπετε το θέμα της οργάνωσης, ας πούμε, του εγχώριου ξεργοκινήματος? Γιατί θυμάμαι ότι είχε γίνει και μια εκδήλωση πριν 2 χρόνια στο Γκίνι για αυτό το θέμα. Ναι. Δεν ξέρω αν προχώρησε με τι έγινε μετά, αλλά είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί είχε μαζευτεί και πάρα πολλοί κόσμος. Θυμάμαι, ήταν γεμάτο δηλαδή. Φαίνεται να υπάρχει μια ανάγκη, ας πούμε. Μιλάς για την συνάντηση που έγινε για την δημιουργία μια ομοσπονδία. Ναι, εντάξει, δεν μπορώ να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο συμμετέχουμε εμείς. Αλλά το παραγωγικό είμαστε αλληλέγγυοι είμαστε στον συντρόφο, αλλά δεν. Κάτσε, λέμε για το ίδιο τώρα, γιατί εσύ τουλάχιστον προσωπικά έχει συμμετάσχει. Αλλά λέμε για το ίδιο. Α, ίσως μιλάς για την δήλωση που είχε γίνει εδώ με θέμα να γίνει ο αναγνωρισμός και ο κράτος. Ναι, ήταν μια εκδήλωση που είχε γίνει και μάλιστα από δύο βιβλία αναλογία. Το οποίο ένα το είχα εκμεληθεί και το είχα εκδώσει και το είχα προλογίσει εγώ. Τον αριθμό και οργάνωση του Ντόλφ Ρόκερ, στο οποίο από αυτά που είχε οδηγεί είναι και γενικά η θέση μου. Δηλαδή ο Ρόκερ από του μεγαλύτερου ναυτικού διανομών του 20ου αιώνα, αν όχι ο μεγαλύτερο. Αυτό που του ουσία των αρχηγών και των υπόλοιπων είναι ότι χωρί οργάνωση δεν υπάρχει. Άρα αναρχισμό και οργάνωση είναι τευτολογία. Δηλαδή, δεν υπάρχει αναρχισμό, αρχική δράση έξω από την οργάνωση. Και αυτή είναι η αντίληψη. Ο αναρχισμό είναι ένα πρόταγμα για την κοινωνία, δεν είναι άμα για το άτομο έξω από την κοινωνία. Βεβαίω έχει ένα μεγάλο προφορά και το κέντρο τη Αντισία. Ο στόχο δηλαδή για το κέντρο τη Αντισία μηχάνεται μέσα από την κοινωνική οργάνωση. Έξω από την κοινωνική οργάνωση δεν υπάρχει ανθρώπινη έννοια. Ο άνθρωπο είναι κοινωνικό ζώο. Με αυτή την έννοια ο αναρχισμό δεν υπάρχει χωρί οργάνωση. Τώρα στην Ελλάδα κάναμε έναν φωλιασμό. Πέρα από ένα ρεύμα το οποίο δεν την οργάνωση που εγώ δεν τα αντιλαμβάνω σωματικά. Υπάρχει μία τάση προς την μικρή οργάνωση, δηλαδή προς την οργάνωση της ελληνικής συγγένειας ή της συγγένειας σε επίπεδο δράσης της ταινής, πολλά στέκια, πολλές τοπικές κινήσεις, θα έλεγα κοντά στο πρόταγμα του αναρχοκομμουνισμού του πρώιμου, όπως περιγράφηκε. Η δικιά μας αντίληψη είναι της εργατικής οργάνωσης πανελλαδικά. Δεν είναι αντιθετικά πράγματα. Ναι. Είναι δύο διαφορετικές θέσεις περί οργάνωσης. Καταρχήν, φαντάζομαι, σεβαστές και οι δύο. Δεν ξέρω αν έχει νόημα τώρα να σου πω γιατί εμείς αυτό και γιατί άλλοι εκείνο. Ναι. Από εκεί πέρα, κάθε ελευθεριακή αντίληψη πιστεύω εγώ δηλαδή, είναι βασική της, υπαρξιακή της ανάγκη. Αυτό δεν είναι οργανωμένο. Δεν υπάρχει όσο αρχική κίνηση, διαφορετικά δεν υπάρχει αρχική κίνηση σε ένα άτομο. Λόγω της ταξικότητας που προβάλλετε όσο σημαίνεται, έχετε κάποιες φορές κατηγορηθεί είτε από μεμονωμένους αναρχικούς, ας πούμε, είτε και από συνιστώσεις, ως ένα ιδιότητα που πάμε. Δηλαδή, σας προσά την κατηγορία ότι κάνετε, ας πούμε, υπερπροβολή στο οικονομικό αγώνα, έναντι, ξέρω εγώ, του προτάγματος, ξέρω εγώ, της δημοκρατίας, της άμεσης, ας πούμε, δημοκρατίας κτλ. Θέλω να πεις την άποψή σου γι' αυτό. Δηλαδή, βασικά το ερώτημα είναι αν, ας πούμε, μπορεί να υπάρχει δημοκρατία υπό πλαίσια καπιταλισμού. Πρέπει να μου πει κανείς τι είναι δημοκρατία. Δηλαδή, βασική αντίληψη του αναρχισμού. Δηλαδή, υπό αυτούς τους όρους ο αναρχισμός διαφοροποιείται από την αστική επάναση και τα ρεύματά της, είναι ότι όλη η συζήτηση περί πολιτικής απελευθέρωσης, δημοκρατίας και ούτω καθεξής, χωρίς οικονομική δημοκρατία, χωρίς οικονομική ισότητα, είναι στραβή.
Δηλαδή, ο αναρχισμός συστήνεται σαν αντίληψη ρεύμα και με την ιδέα ότι η δημοκρατία, η πολιτική ελευθερία, η ανεξαρτησία την οποία αναγεννήσεται η αστική επανάσταση δεν έχει, είναι μια απάτη έξω από την οικονομική ισότητα. Με αυτή την έννοια, λέει ο αναρχισμός στις ρίζες του, ότι η οικονομική, η απεριθέτως θα είναι οικονομική, δεν θα υπάρξει. Επομένως, θα έλεγα ότι μια οργάνωση η οποία προτάσει την άμεση δημοκρατία και υποτιμά την τον υγώ αγώνα, αυτή μάλλον είναι μια αστική φιλελεύθερη οργάνωση. Και πρέπει να εξηγήσει πώς γίνεται να είναι ελευθεριακή, αναρχική, ελευθεριακή, χωρίς να αντιλαμβάνεται την προτεραιότητα της οικονομικής απελευθέρωσης σε σχέση με τα υπόλοιπα. Τώρα για το αν είμαστε πάμε, γιατί το βάζουμε την οικονομία, να σου πω ότι το πάμε έχει αυτές τις θέσεις, νομίζω ότι σαν τι κάνει κάποιο άλλο. Δηλαδή, είναι σαν να σου λέω εγώ ότι μια οργάνωση που προτάσει τη δημοκρατία είναι το Πασόκ της Αναρχίας. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, το βλέπω, το έχω διαβάσει. Ότι είμαστε κουκουέ, ας πούμε, γιατί. Καλά, καμιά φορά λέω ότι είμαστε κουκουέ, γιατί είμαστε οργανωμένοι. Αλλά αυτό ότι είμαστε κουκουέ, ξέρω και αυτό, ότι επειδή ασχολούμαστε με την εργατική τάξη. Υπάρχουν οι θέσεις του ΠΑΜΕ, τι λέει το ΠΑΜΕ, υπάρχουν θέσεις δικές μας. Μπορεί να τις δει κανείς οπουδήποτε και να δει πού συμπληρούν και πού δεν συμπληρούν και στη δράση επίσης. Πολύ αναρχική. Βλέπω τον αναρχισμό ως αντιθετική της αριστεράς πολιτική θεώρηση και το ίδιο αντίστοιχα πολύ αριστερή. Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχουν κοινές αναφορές? Μοιάζουμε το ζήτημα της εξουσίας του κράτους, δεν αφήνει κανένα περιθώριο ιδεολογικής και πολιτικής συνεννόησης. Η έννοια, οι λέξεις αριστερά και δεξιά στην πολιτική τους διάσταση έχουν καταγωγή από τον κοινοβουλευτισμό. Στα πρώτα κοινοβούλια, τα αστικά δηλαδή, και στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση, η δεξιά καθόντουσαν πιο πλούσιοι, ας πούμε, και η αριστερά οι πιο φτωχοί. Με αυτή την έννοια, ο αναρχισμός ως εξωκοινοβουλευτικό και αντικοινοβουλευτικό ρεύμα δεν εντάσσεται σε αυτή την διάσταση. Εκτός και να κάνουμε μια συζήτηση περί κοινωνικής αριστεράς και κοινωνικής δεξιάς, που νομίζω ανάγεται στην πολιτική φιλοσοφία. Από εκεί πέρα υπάρχουν τα διάφορα σοσιαλιστικά ρεύματα. Υπάρχουν δυνατότητες να συνεργαστείς ανάλογα με το θέμα ή να μην συνεργαστείς με κάποια από αυτά. Σε ένα επίπεδο δικαιωμάτων, ας πούμε, για παράδειγμα, καταστολής, το μεταναστευτικό, μεγάλη μπορείς να συνεπάρξεις σε εργασιακούς χώρους. Εντάξει, υπάρχουν και πράγματα, υπάρχουν αγώνες που είναι κοινή, ας πούμε. Που είναι κοινή, δεν τους δώσαμε τον ίδιο τρόπο, αλλά συνεπήρξαν. Και υπάρχουν αγώνες που υπάρχουν επί της ουσίας. Από εκεί πέρα το ζήτημα της κρατικής εξουσίας είναι προφανές ότι είναι. Και λίγο και αν το δούμε ιστορικά, σε εποχή επαναστάσεων, οι υπερασπιστές του κρατικού σχεδιωτισμού και οι αρνητές του κρατικού σχεδιωτισμού και οι υπερασπιστές μιας άλλου τύπου οργάνωσης χωρίς κράτος, μέσα από την Ομοσπονδία κλπ. Κατέληξαν να σκοτώνονται, έτσι. Νομίζω ότι η ιστορία σε κάποια βασικά ερωτήματα απάντησε. Δηλαδή το. Δεν χρειάζεται να συζητάμε καλά. Κατά πόσο μπορεί να υπάρξει ένα σκληρό ιδιωτικό κράτος, δικτατορία, η οποία ονομάζεται προλεταριά του και είναι στο ιδιωτικό μα κτλ. Και πόσο αυτό μπορεί να μετασχηματιστεί σε κάτι άλλο, νομίζω ότι η Τουρκία έχει απαντηθεί. Και νομίζω ότι τέτοιου τύπου αντιλήψεις είναι εξαιρετικά συγκεκριμένες και στην εντάξει παράλληλα την. Την διεθνική προφητεία περί θανάτου του της αναρχικής αντίληψης από την δεκαετία του 30, νομίζω ότι όπως γράψει και παλιά, όσοι το μοιράστηκαν αυτό, ξυπνήσανε με μεγάλο πόνο στη μέση γιατί κοιμηθήκαν με αυτό το παράθυρο στην καρδιά του Ρώσου και όχι μόνο. Θα έλεγα λοιπόν ότι
το αντίθετο συνέβη. Δηλαδή μια αντίληψη ότι ένα πολύ συγκεντρωτικό κράτος θα απελευθερώσει τους εργάτες, αυτό είναι το αγιασμό τους και μετά θα τους παραδώσει την κοινωνία, αποτελεί μια τοπία δυνατοδών διαστάσεων, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει. Φαντάζομαι ότι όταν θα βρεθούμε σε επαναστατικές διαδικασίες, έχουμε πολλές εποχές για τις διαδικασίες, είναι πάντοτε επαναστατικές και ελπίζω να γίνει σύντομα αυτό, για οι υπερασπιστές τέτοιες αντίληψεις θα είναι λίγοι. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν παιδεία στα οποία μπορούμε να συνεπάρξουμε να συνεργαστούμε και υπάρχουν αντιλήψεις με τις οποίες δεν μπορούμε να συνεργαστούμε ή να συνεπάρξουμε. Αυτό είναι ιστορικά αποδεδειγμένο και φαίνεται και στην πράξη. Παρ' όλα αυτά δεν είναι εχθροί μας, ας πούμε, οι αριστεροί εργαζόμενοι. Δηλαδή αυτό πάλι θα ήταν μια στρεβλή αντίληψη. Ωραία. Θέλω να μου πεις, επειδή μίλησες πριν για λίγο, ποια είναι η γνώμη σου για το ρεύμα του αναρχομηδενισμού και του ατομικισμού, και αν έχει προσφέρει κάτι. Νομίζω ότι η έννοια αναρχομηδενισμού είναι αντίφαση της όλης, δηλαδή είσαι ο αναρχικός μηδενιστής, δηλαδή ο αναρχισμός ως άρνηση των αρχών, δηλαδή της εξουσίας, βασίζεται σε κάποια αντίληψη. Δεν είναι μηδενισμός. Υπονοεί ένα ήθος, μια αντίληψη όπως είναι η πραγματικότητα, άρα η αναρχικός θα είσαι μηδενιστής. Άρα το για τον μηδενισμό δεν έχω γνώμη, γιατί δεν ξέρω πώς υπάρχει. Για τον μηδενισμό έχω κακή γνώμη. Είναι ένα ρεύμα το οποίο αναπτύχθηκε ως αντιδραστική άρνηση του της αστικής ελευθεριότητας, βρήκε τις εκφάσεις του πιο καλά από όλα σε ένα σκληρό ολοκληρωτισμό και στην απόλυτη βία. Ο αναρχισμός είναι άρνηση της βίας, τη χρησιμοποιεί για να τελειώνει με την κοινωνική βία της καταπίεσης, δεν είναι ο πάντος της βίας στις κοινωνικές σχέσεις. Μάλλον το φίλο είναι καταργήσει την ειδικά στις κοινωνικές σχέσεις. Και ο ατομικισμός είναι ένα βαθιά αστικό, καπιταλιστικό, φτελεύθερο ρεύμα. Δηλαδή, η αστική κοινωνία, ας πούμε, για να μπορέσει να επιβιώσει μια μορφή εκμετάλλευση καταπίεση στον αστικό κόσμο διαφορετική από την εκμετάλλευση της εξουσίας ως τυρί της κοινωνίας, δείχνει το ζήτημα της ατομικής περαίωσης. Δεν υπάρχει ατομική περαίωση, όμως το κοινωνικό είναι μια απάτη του καπιταλισμού, ότι μπορούμε ατομικά να κερδίσουμε πέρα από τους υπόλοιπους. Και είναι ένα αστικό ρεύμα και ως τέτοιο το πολεμάμε εμείς, οι κοινωνικοί σοσιαλιστές. Σε σχέση με τον αναρχοατομικισμό, όπως επικράτησε να λέγεται βασισμένο στις αντιλήψεις του Μαξ Τίρνερ. Ο Μαξ Τίρνερ είναι ένας χαριτωμένος φιλόσοφος για να το μελετήσεις. Δεν ήταν αρχικός. Εάν μάθανε ότι μετά το θάνατό του κάποιοι να τον ονομάζουν αναρχικό, δηλαδή θα του χρεώνουν ένα σοσιαλιστικό κοινωνικό ρεύμα στις αντιλήψεις του, πιστεύω ότι σηκώνονταν από τον τάφο του και θα τον διαμαρτυρόταν. Και δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος υπήρξε πριν τον αναρχισμό, υπήρξε ο αναρχισμός, υπήρξε το ρεύμα αυτό στην εποχή του και το αρνήθηκε. Έχει ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο αποκρούει κάποιες δετερμινιστικές ουσιολογικές αναφορές του γελιανισμού. Αν είσαι φοιτητής και ψάχνεις, έχει κάτι που διαβάζεις. Δεν έχει καμία σχέση με τον αναρχισμό. Δεν είμαι εναντίον του Στίρνερ. Τον θεωρώ τελώς αδιέξοδο, αδιέξοδο της σκέψης του. Πιστεύω ότι ο ίδιος είναι ένα φιλοσοφικό τρόλ. Δηλαδή, απλώς προσπαθεί να δείξει την ανεπάρκεια των αντιλήψεων των γελιανών ως προς τον δετερμινισμό κοινωνικό που προτείνουν. Με αυτή την έννοια ξυπνάει και λέει: βασίζω τη θεωρία μου στο τίποτα. Θα λέω ότι μου κατέβει γιατί αυτά που λέτε εσείς δεν είναι δεστέ. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με κανένα κοινωνικό ρεύμα, τόσο πάνω με τον αρχισμό. Για το λεγόμενο, όπως ονομάζεται, φαινόμενο της τρομοκρατίας και το ένοπλο αντάρτικο, ποια είναι η άποψή σου? Η έννοια της τρομοκρατίας είναι των πραγμάτων συμβαίνει το κράτος. Η τρομοκρατία
ασκεί το κράτος. Αυτός δηλαδή που έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει το τερορισμός είναι γεννιέται στην Γαλλική Επανάσταση από την εξουσία, δεν γίνεται από τα κάτω. Άρα η έννοια της τρομοκρατίας δεν αφορά τις ενόπλες ομάδες, αφορά το κράτος. Για το ζήτημα του Θεό Πρισπάλης, εγώ δεν έχω την αντίληψη ότι είναι ιδιαίτερα προσωποφόρο, ούτε ιδιαίτερα ελευθεριακό, ούτε ιδιαίτερα κοινωνικό. Αλλά αυτό τώρα είναι μια άλλη τοποθέτηση. Δεν αναιρεί η τρομοκρατία αν βρέθηκε από κράτος ή όχι από τον οποιοδήποτε, ας πούμε. Θα έλεγα ότι η κοινωνία στην διαδικασία της απελευθέρωσής της θα ασκήσει βία, θα απαντήσει δηλαδή στη βία που δέχεται. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνει η κοινωνία, πρέπει να το αποφασίσει, πρέπει να το δουλέψει στο εσωτερικό της και να οργανώσει δομές για να το κάνει. Δεν καταδικάζουμε τη βία από πού δεν προέρχεται, κάθε άλλο. Θεωρούμε ότι η κοινωνική βία είναι προαπαιτούμενο για να ξεπεράσουμε την ιδία της κοινωνικής βίας, που είναι το ουσιαστό. Αλλά δεν θεωρούμε, αν είναι ρεύμα, το οποίο θα θεωρείται αυτό γίνεται μέσα από απομονωμένες ιδεαλιστικές ομάδες ενώπιον πάλης. Η δικιά μας αντίληψη είναι η κοινωνική, η δημόσια δράση των εργαζομένων και αυτό που υπόκειται στη σχέση επαγγελματίας, η οποία έχει ποσοστά βίας στο εσωτερικό της αναμφίβολο, αλλά δεν είναι η βία των ενώπιων οικονομάδων. Μου είπες και πριν για το Δεκέμβριο του 8, κάπου το αναφέραμε, το ανέφερες πάλι. Πιστεύεις ότι η επίδραση του Δεκέμβριου του 8 στο κίνημα, στο εργατικό κίνημα, ήταν θετική ή αρνητική? Περισσότερο. Ξέρω ότι δεν είχε μόνο σήματι η επίδραση. Το Δεκέμβριο του 8 θα έλεγα ότι αν πρέπει να πω ότι έχει θετική επίδραση, δεν μαζικοποίησε τόσο πολύ το εργατικό κίνημα, που εκ των πραγμάτων το έκανε πιο κοινωνικό. Ταυτόχρονα βεβαίω η ανάγνωση κάθε συνεργασιακή διαδικασία θα είναι κοινό μπαν διαφορετική. Επομένω, σε ανθρώπου και σε κινήσει και σε δράσει που έλεγχουν την καταγωγή τη οικονομική του 8, μπορεί ο καθένα να λέει κάποιο που του κάνουν και δεν του κάνουν. Και είναι, πάλι θα πω ότι για να πει, πολλέ και εμέ και ιδέ. Σε τελική ανάλυση πιστεύω όμω ότι ο Δεκέμβριο του 8 μαζικοποίησε τόσο το εθνικό κίνημα και θεωρητικά το ρεύμα το εξυπηρετησιακό και το ρεύμα το καπιταλιστικό, που αυτό έχει στο τέλος της ημέρας θετική συνεισφορά. Το κάνει το δραμάτο πιο κοινωνικό από ό,τι ήταν. Αν είμαστε χίλιοι, είμαστε το δραμάτο πιο κοινωνικό από ό,τι είμαστε δέκα. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, σκεπτόμενος από τον υστέρων, έτσι, θεωρείς ότι το κίνημα των αγανακτισμένων είχε θετική ή αρνητική επιρροή? Εμείς εξ αρχής κρατήσαμε πολύ μεγάλες αποστάσεις από το κίνημα των αγανακτισμένων. Με την έννοια ότι ήταν μια κίνηση που όχι απλά είχε, αλλά επικαλούνται τα διαταξικά της χαρακτηριστικά. Εμείς με την ίδια έννοια που δεν θεωρούμε την γενική ψήφο απάντηση, δεν θεωρούμε ότι μαζί με τα θετικά μπορούμε να αποφασίζουμε τις ζωές μας, δεν είναι και τα διαταξικά κινήματα, τα θεωρούμε κινήματα σε αντίθετη από την επαναστατική κατεύθυνση. Με αυτή την έννοια για το κίνημα των πλατιών και τα λοιπά είχαμε εξ αρχής αρνητική θέση. Χωρίς αυτό να αναιρεί, ότι τα πράγματα πάντα ερευνητικά, ότι μέσα από αυτό το κίνημα υπήρξε κόσμος ο οποίος μπήκε στην διαδικασία αμφιβολιών, δράσεις, οριζόντιας δράσεις σε ορισμένες περιπτώσεις, την είδε να καπελώνεται κλπ. Και αρνήθηκε, μπήκε στο κίνημα για να μην βγει ποτέ. Έτσι, είναι προφανές ότι κάθε κίνηση έχει πολλαπλές αναγνώσεις, όπως ισχύει για το Δεκέμβρη, ισχύει και για το κίνημα των πλατείων. Θα έλεγα όμως ότι το κίνημα των πλατειών δεν απάντησε σε ζητήματα που είχαν να κάνουν με την στρεβλή πατριωτική
αντίληψη της οικονομικής κρίσης, ενίσχυσε αντίθετα τέτοιου τύπου φωνές, ενίσχυσε από τα αριστερά φωνές διαταξικής αντιμετώπισης της κρίσης, που ήταν πράγματι και πολιτικά, συρρήκνωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό εργατικές και συνδικαλιστικές πρωτοβουλίες που υπήρχαν σε κίνηση εκείνη την περίοδο. Ήταν πάρα πολλές σωματικές επιτροπές, εργατικά σχήματα, του συντονισμού των σωματείων, ουσιαστικά να διαχέονται μέσα σε ένα πράγμα το οποίο έλεγε από μόνο του ότι θέλει να είναι σούπα και δεν τις είδαμε να ξαναγίνονται, ούτε να ενισχύονται, να φύγουν τον κόσμο και ούτε να ξαναστοιχίζονται. Και αυτό σε γενικές γραμμές δίνει ένα λογαριασμό στο τέλος του ένα αρνητικό. Από την άλλη, προφανώς ότι ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου που μέχρι τότε δεν είχε κουνηθεί από την καρέκλα του βρέθηκε σε θέση αντιπολίτευσης απέναντι στην κυρίαρχη, την γνωστιάρχη πολιτική. Και αυτό ήταν κάτι που δεν είχε συμβεί σε τέτοιο μέγεθος, με τέτοια χαρακτηριστικά μέχρι τότε. Οπότε ένα τμήμα του κόσμου θα μπορούσε να προχωρήσει και παραπέρα. Αλλά το ίδιο η ΕΕ δεν έδινε τα χέρια για κάτι τέτοιο. Αν το έκανε να προχωρήσει παραπέρα, θα το έκανε όχι χάρη στο κύμα των πλατιών, αλλά παρά το κύμα των πλατιών, έστω και αν η επαφή του με τις μεγάλες εργασίες ήταν αναρτησμένη και υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις. Θα πω παρόλα αυτά ότι επειδή έγινε μια κουβέντα ότι τότε γνωρίσαμε μια μαζικότητα που πρέπει να την ξαναγνωρίσει τα υπόλοιπα, αυτό δεν ισχύει. Υπήρξαν απεργίες που ήταν μαζικότερες των κινητοποιήσεων των αναρτημένων. Αυτό που συνέβη στους αναρτημένους και από κάποιους θεωρητικό θετικό ήταν ότι υπήρξε μια τόσο μεγάλη διαταξική συγκέντρωση. Δηλαδή ότι οι εργαζόμενοι μικροαφεντικά, μικροαφεντικά βρέθηκαν μαζί και διαμαρτύρθηκαν. Το μόνο που ανοποιούσε ο δεύτερος ανθρώπους θα ήταν Έλληνας και θέλω να το τονίσω. Αυτό ήταν προβληματικό. Γι' αυτό και είχε τόσο μεγάλη αποδοχή από την ΜΜΕ. Δηλαδή τότε, ας πούμε, πάρα πολλοί κόσμοι ακόμα σε εφημερίδες, μίδια, προβάλλανε ότι αυτός επιτέλους είναι αγώνας κλπ. Θυμίζω δηλαδή ότι όταν έχει προκυριθεί μια απεργία της εμπέθρωσης των πλατιών, υπήρξε προσδοκία ότι αυτό θα γίνει πριν μια τεράστια διαδήλωση που θα ενωθούν οι απεργοί με τους αγαπημένους. Το οποίο δεν έγινε ποτέ γιατί οι αγαπημένοι το πρωί δεν πέρανε. Σπάνια την απεργία δηλαδή και κατεβήκα μια απεργή το πρωί, αλλά δεν βρήκα χαρακτηρισμένου. Εντάξει, είναι ένα πράγμα που καταγράφεται στην ιστορία των κινήσεων μέσα στην ελληνική κοινωνία. Για εμάς το πρόσωπο είναι αρνητικό, αλλά δεν πάβει να είναι ένα πράγμα το οποίο βγαίνει στη διαδικασία, στις συζητήσεις και είπα προηγουμένως ότι εκ των πραγμάτων για κάθε εκείνη είναι πράγμα πολλαπλές αναγνώσεις. Οπότε πάντα έχεις κάνει κερδίσεις και πάντα έχεις κάνει να χάσεις. Αν το δούμε ιστορικά, αυτό που ονομάζεται ακροδεξιά γενικώς στην Ελλάδα, ας πούμε, ξέρω εγώ, η Εθνική Παράταξη, ΕΠΕΝ, μέχρι το λαό, ξέρω εγώ, για τη Χρυσή Αυγή, έχει μια σεβαστή πορεία. Νομίζω εγώ. Ξέρω ποιος τη σέβεται. Τι πες? Δεν ξέρω ποιος τη σέβεται, είναι την πορεία. Εντάξει, όχι από αυτή την άποψη. Ενώ ότι διαχρονικά υπάρχει αυτό το ρεύμα, ας πούμε, στην Ελλάδα. Μπορούμε κάπως να το εξηγήσουμε αυτό, δηλαδή. Είναι το ρεύμα, είναι το ρεύμα που κυβέρνησε στην Ελλάδα για 40 χρόνια τώρα. Μετά το τέλος του εμφυλίου στην Ελλάδα, ας πούμε, η εξουσία πέρασε στους παλιούς εργάτες των Γερμανών, στους ανασφαλίτες, αυτοί οι συγκρότησαν το μεταπολεμικό ελληνικό κράτος. Επομένως, μετά τις μεταπολίες, το 67-74 κυβερνήσαν επίσημα, πιο πριν ήταν αυτοί οι οποίοι έλεγαν τους μηχανισμούς και μετά το 1985 είτε κρύβονται μέσα σε ένα πράγμα που είναι δεστική δεξιά στην Ελλάδα, που δεν έχει καμία παράδοση ως τέτοια, ως μη φασιστική μη ακροδεξιά, είτε λειτουργούν μέσα από τέτοιου τύπου μορφώματα και δεν είναι χωρίς να υποτιμώ το κίνδυνο που συνιστά η εμφάνιση ενός ανοιχτά ναζιστικού πολιτικού φαινομένου σαν αυτό που είναι σε αρκεί και τον Άγινα τσακιστή να εξαφανιστεί, ας πούμε. Δεν είναι κάτι το οποίο η ελληνική κοινωνία το γέννησε το 2012. Δεν είναι μια
αρκετά με πολλά στοιχεία εθνικισμού, της κολληψίας, πολύ σεξιστική κοινωνία, με τις σεξιστικές της Ευρώπης, κλειστή κοινωνία σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, υπάρχουν αυτά τα στοιχεία που υπήρχαν στην κοινωνία και η κρίση τους επέτρεψε να συγκροτηθούν πολιτικά γύρω από αυτό το γενικό ρεύμα, ας πούμε, των Ναζίων. Θα έλεγα ότι αντίστοιχα, ας πούμε, έτσι, πολύ σιλιόφαστικό φαινόμενο υπάρχει στην Ισπανία, το οποίο όμως καταφέρνει ακόμα μετά από 38 χρόνια και κρύβεται μέσα στο Λαϊκό Κόμμα της δεξιάς. Δηλαδή, ο φραγκισμός δεν έχει εξαφανιστεί σε μια μέρα. Καταφέρνει και κρύβεται χωρίς να ενσωματώνεται μέσα στην επίσημη δεξιά. Και στην Ελλάδα το έχει κάνει σε πολλές περιπτώσεις. Έτσι, δηλαδή, όταν δεν υπήρχαν, υπήρχε μια περίπτωση που δεν είχαμε σειρά από δεξιά κόμματα. Κατά τα χρόνια, δηλαδή, δεν είναι υπέρ και έπρεπε 0,1. Αλλά είχαμε τέταρτο μέσα της Δημοκρατίας, οι οποίοι ξεκινάγανε από το Φραν Τσαγκάρι, ας πούμε, που ήταν υπεύθυνος του τομέα ασφαλιστικού ως ρεύμα, καταλήγανε σε γραφικούς βασιλόφωνες κτλ. Αντικομμουνιστές και τέτοια. Η κρίση, η οικονομική κρίση και άρα και η αποσάρωση του πολιτικού συστήματος επέτρεψε αυτό το κρυπτόμενο ρεύμα να γίνει να συγκροτηθεί πολιτικά και πρέπει να το τσακίσουμε. Έτσι, δηλαδή πρέπει να το εξαφανίσουμε. Δεν λέω ότι εντάξει, βιάζει. Μακριά από μένα μια τέτοια αντίληψη. Απλώς λέω ότι δεν εμφανίστηκε ως αντίληψη στην ελληνική κοινωνία. Ήταν μια λανθάνουσα τάση μέσα στην ελληνική κοινωνία η οποία μέσα στις συνθήκες του ακατώματος που είναι το στομάχι της ελληνικής κοινωνίας ξεβράστηκε ως αμετός. Ακούγεται από διάφορες πλευρές, λέγεται γενικά ξέρω για τα κανάλια και γενικά τον κόσμο ότι ο Έλληνας δεν είναι ρατσιστής, ούτε και ήταν ποτέ. Εσένα, ποια είναι η γνώμη σου? Μου είπες κάποια πράγματα. Φράση ο Έλληνας δεν είναι ρατσιστής ή ο Έλληνας είναι ρατσιστής, είναι ρατσιστική φράση. Δεν υπάρχουν ρατσιστικά έθνη και μη ρατσιστικά έθνη. Δηλαδή, μου θυμίζει κάποτε ότι προσπαθούσα να τη μέρη που έλεγε καταλάβους αυτονομιστές, αυτονομιστές. Λέει ότι άμα το δεις λίγο ιστορικά, ας πούμε, εμείς οι Καταλάνοι είμαστε αριστεροί, ενώ η Καστιγιά είναι δεξί. Και ξέρω ότι αυτό που λες σαν φράση είναι μια εντελώς ακροδεξιά φράση. Ότι υπάρχει ένας λαός που είναι έτσι και ένας λαός που είναι αλλιώς. Αν μιλάμε για την κοσμική κοινωνία, ας πούμε, όχι για τους Έλληνες, η ελληνική κοινωνία είναι μια πολύ βαθιά αστική κοινωνία. Έχει η αστική της συγκρότηση δεν έκανε καν με τους επαναστατικούς αστικούς όρους του 19ου αιώνα ή του 18ου 19ου. Υπήρξαν τέτοια στοιχεία στην Ελλάδα, καταπλήθηκαν, βασίστηκε στον εθνικιστικό σκληρωτισμό, βασίστηκε στη θρησκοληψία, στην καταστολή μειονοτήτων. Επομένως είναι μια κοινωνία που έχει ιδιαίτερα ρατσιστικά χαρακτηριστικά, κλειστά χαρακτηριστικά. Και αυτό το πράγμα δεν βγήκε τα τελευταία 25 χρόνια τότε που ήρθαν οι μεταναστευτικοί στην Ελλάδα. Πάω το δει σε διάφορες πτυχές της κοινωνίας, της ελληνικής ιστορίας, από τους πρόσφυγες του 22, που είναι μια ξεχασμένη ιστορία που προσυπορεύτηκε μεγάλη πτυχή της ελληνικής κοινωνίας και πόσο να δει, γιατί πάντα πρέπει να είναι δύο δυνάμεις. Όπως επίσης και πληρώνω ότι είναι μια κοινωνία η οποία επί 40 χρόνια απέκλειε όχι με όρους φυλής, αλλά με όρους πολιτικούς το μισό πληθυσμό. Και αυτό γινόταν αποδεκτό από το άλλο μισό. Δεν μπορεί να πει μια τέτοια δεδομένη επειδή δεν αφορά μετανάστες. Άλλωστε η επιχειρηματολογία του αντικομμουνισμού, που ήταν επίσημη ιδεολογία του Δημοκράτου, είχε να κάνει με την ελληνικότητα των κομμουνιστικών αντιλήψεων και την εθνικοφροσύνη των κομμουνιστών. Επομένως, τι δεν είναι ρατσιστική μια κοινωνία η οποία ανήκει αυτό 50 χρόνια, η οποία είναι όμως πρόσφυγες και εντάξει. Δεν πιάσανε τους ξένους, ας πούμε, είναι αστείο το που ακούγεται. Υπάρχει τότε στερεότυπο που, όπως κάθε στερεότυπο είναι λάθος, αλλά είναι πάνω πιο κοντεστερεότυπο, ότι οι Έλληνες δεν ήταν ρατσιστές μέχρι να πει ο πρώτος ξένος, ας πούμε, στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, που φτάσουμε μέχρι τώρα της ουσίας, είναι μια κοινωνία η οποία μοιάζει λίγο με τη γερμανική του 40-45. Δηλαδή, οι γενικάτες της Γερμανίας το βλέπανε τον καπνό από τον Φουγάρα του Άουσβιτς να πάρει στον Αρνό, αλλά παραισθάνανε πως δεν καταλάβαινε με τι είναι. Η Ελλάδα είναι μια χώρα στην οποία κάθε μέρα ξεβράζονται πτώματα μεταναστών στις ακτές της, στις θάλασσές της, τις οποίες μιλούν για την ομίλη τους και τη λευκάθα τους. Έτσι έχει νάρκες και τύχη στα σύνορά της. Έχει στα όλα συγκέντρωσης
σπαρμένα σε όλη τη χώρα και αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται ανεκτό από ένα, δεν λέω μεγάλο μικρό, πολύ μεγάλο πλειοψηφικό ή μειοψηφικό, αλλά πάντως πολύ σημαντικό, σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Έτσι, το να κλείνεις τα μάτια σου απέναντι σε ένα κρατικό ρατσισμό δολοφονικό είναι ρατσισμός, με συγχωρείς, δεν είναι ότι οι άνθρωποι κοιτάνε τις δουλειά τους και δεν ξέρουν. Ναι. Φαντάζομαι ότι μια κοινωνία που ήταν ρατσιστική, εάν σε κάθε νομό υπήρχε αυτό το συγκέντρωση και κάθε μέρα στη Μυτιλίνη, ας πούμε, το κύμα ξέραζε πτώματα, θα είχε δράσει. Μαζικά είναι αυτό. Ναι, μαζικά. Όλο αυτό, ας πούμε. Και δεν από ένα μήνα που τώρα που μιλάμε, 1,5-2 ίσως, είχαμε το δολοφονικό έγκλημα στο Παπαγονίσι, όπου παιδιά και μανάδες τους πνίγηκαν επειδή χτυπήθηκαν από τους γενικούς και σήμερα το πρωί που μιλάμε έχουμε άλλους 7 νεκρούς μετανάστες στο πάνω του Αιγαίου. Δεν βλέπω κάποια κοινωνία, ας πούμε, η οποία έχει δυστυχώς τρομακτικά αντιρατσιστικά διακλαστικά. Η απονοχή τέτοιων πραγμάτων ως φυσιολογικών έτσι, είναι δείγμα. Αν υπήρχαν 7 νεκροί Έλληνες σε τροχαίο, όχι να δολοφονηθούν, πιστεύω ότι θα υπήρχαν αντιδράσεις για όλους τους δρόμους. Θα κάνουμε ένα κίνημα που λέμε επιτέλους φτιάξτε δρόμο να μην σκοτώστε. 7 νεκροί μετανάστες στον πάτο του Αιγαίου δεν έχουν κινητοποιήσει τόσο μετά. Γι' αυτό εδώ έχουμε τεράστια ευθύνη, αν μιλήσουμε ιστορικά, και των συνδικάτων, τα οποία ουδέποτε έθεσαν το ζήτημα των μεταναστών ως ταξικό ζήτημα που μας αφορά, και ιστορικά της ελληνικής αριστεράς, η οποία είχε χαρακτηριστικά ιδιοτύπως εθνικά και το ζήτημα των μεταναστών το άφησε εντελώς στο πληθώρισμα. Ακόμα και αν διακριτικά έλεγε ότι και οι μεταναστές στο χώμα, δηλαδή αν πάρουμε σκούτο που του έχουμε έρθει πρόσφατα ήταν ο μεγάλος σχηματισμός της αριστεράς, δεν είχε πει ποτέ ρατσιστική πολιτική, θεωρητικά έλεγε στους μεταναστές, έκανε ένα ρατσιστικό φεστιβάλ, αλλά το έκανε της πίστα, δεν είχε βάλει ως πρόγραμμα ποτέ απέναντι στην φασιστική πολιτική του ελληνικού κράτους και των ρατσιστών και των κοινωνικών αυτήν την τάξη. Ήταν κάτι έξω από την ατζέντα. Αλλά και πολλές φορές όταν μπαίνει στην ατζέντα αριστερών κομμάτων γίνεται είτε με όρους ανεπαρκής, είτε με όρους μεταξικούς. Να μου πεις, η πολιτική σκηνή έχει χωριστεί σε μνημονιακούς και αντιμνημονιακούς. Πιστεύεις ότι η διάκριση αυτή είναι αληθής ή ψευδής ως προς την ουσία της? Δηλαδή το πρόβλημα μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Ναι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι, για να μην λέμε τρέλες, ότι ίσως το μνημονίο στην Ελλάδα δημιούργησε μια κοινωνική καταστροφή. Δηλαδή, υπερδραστηρία την ενεργία, τη φτώχεια, μείωση μισθών, διάλυση κρατικών δικαιωμάτων, τα πάντα. Με αυτή την έννοια θα σου έλεγα ότι το να πας να πεις στην κοινωνία μια άλλη τη σκοπιά, ότι ξέρω αυτό το ερώτημα είναι λάθος, ψευδές, θα σου πει απαράδειγμα. Δηλαδή, εγώ είχα μια μνημόνια, μετά δεν έχω, ή έπαιρνα 1000 ευρώ, έπαιρνα 300 ή δούλευα 7 ώρες και δουλεύω 13 ώρες. Δεν έχω να ζήσω η αυτοκτονία. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Αυτό όμως που έχει σημασία να δούμε είναι ότι τα μνημόνια δεν είναι κάτι αποκομμένο από τον καπιταλισμό. Δηλαδή δεν ήρθαν, ας πούμε, ένας καλός καπιταλισμός χωρίς μνημόνια και ένας κακός μνημόνια. Ο καπιταλισμός είναι μια σχέση, έχει πορείες, είναι μια περιοδική πορεία, έχει τις κρίσεις του. Και αυτή η πολιτική είναι αποτέλεσμα της καπιταλιστικής κρίσης, όχι της επιλογής κάποιων προγνωστών πολιτικών να μας φέρουν το μνημόνιο και να μας υποτάξουν στη Μέρκελ, ας πούμε. Αυτή είναι μια αφελής κουβέντα. Ο καπιταλισμός υπήρχε της παγκόσμια κρίσης, την μεγάλη της ιστορίας του. Η Ελλάδα για πραγματικούς λόγους, που δεν είναι τώρα τη στιγμή που θα κάτσουμε να κουβεντιάσουμε τον ελληνικό αστικό σχηματισμό, πώς αναπτύχθηκε κλπ. Βρέθηκε στο κέντρο αυτής της κρίσης. Ωραία. Το αποτέλεσμα είναι το κεφάλαιο διαρκώς θέλει να συμπιέζει δικαιώματα, το εργατικό κόστος, την εργασία στο σύνολό της. Είναι με παλιούς μαρξιστικούς όρους που έλεγε ότι ο πόλεμος είναι καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων που πληγώνει σε ασυλλογικό καπιταλισμό. Αυτό ζούμε. Ζούμε ένα πόλεμο μια καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων που στην πληγώνει στην εργασία γενικά. Αυτό λοιπόν είναι από του καπιταλισμού και τη φάση που διαβρίσκεται, που είναι η φάση τη κρίση. Έχουμε τελευταία. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να βγει από τα δείξοντα που έχει αυτή τη στιγμή. Βεβαίως αυτό δεν
Δεν σημαίνει ότι εμείς θα κερδίσουμε, μπορούμε να κερδίσουμε και να στραφούμε. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι τα μνημόνια, όπως στην Ελλάδα, ας πούμε, το έχουμε συνέχεια, είναι αποτέλεσμα αυτής της κρίσης. Δηλαδή, διαμεσολαβούν ανάμεσα στην κρίση και την κοινωνική καταστροφή. Δεν είναι η αιτία της κοινωνικής καταστροφής. Υπάρχουν, προφανώς. Υπάρχουν και θα αισθανόμουν να ξέρεις, επειδή πρέπει να είμαι με τον κόσμο. Δεν μπορώ να λέω, δεν μπορώ να το πω πάντα ποια μνημόνια, δεν υπάρχει κανένα το μνημόνιο, δεν θέλω να καταλήξω. Ωστόσο, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα μνημόνια είναι ένα εργαλείο των καταστροφών σε κρίση για να τσακίσει την εργασία. Δεν είναι ένα καταχθόνιο σχέδιο που λέγεται μνημόνιο. Το καταχθόνιο σχέδιο είναι ο καπιταλισμός. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, πιστεύεις ότι έχει μέλλον η σοσιαλδημοκρατία στο χώρο το οποίο έχουν γίνει διάφορες κινήσεις τον τελευταίο καιρό, 58 η Ελιά, το ποτάμι, η Δημάρ, εντάξει το ποτάμι δεν ξέρω τι είναι ακριβώς, μάλλον το Θεοδωράκης ξέρει, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι αυτό ας πούμε. Πώς το βλέπεις όλη αυτή την κίνηση? Η σοσιαλδημοκρατία ως ρεύμα έχει τελειώσει παγκόσμια. Δηλαδή το ζήτημα της ρύθμισης και της ρύθμισης μάλιστα σε εθνικό επίπεδο, γιατί αυτό είναι η σοσιαλδημοκρατία, είναι η ρύθμιση και η διαιτησία. Είναι ένας κιανόκανο μεταξύ κοινωνικής δημοκρατία, ο οποίος λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο. Έχει τελειώσει όχι επειδή υπάρχει κρίση, όχι επειδή το Πασόκ πήρε 5% ή 8% ή 13%. Έχει τελειώσει γιατί ο καπιταλισμός είπε σε τέτοια φάση που αυτού του τύπου ρύθμιση κερδίσει σε εθνικό επίπεδο είναι ανέφικτη. Χωρίς να σημαίνει ότι ποτέ ήταν ιδιαίτερα εφικτή. Αυτό που μένει από την σοσιαλδημοκρατία είναι το να υπάρχει ένα πολιτικό ρεύμα τέτοιο το οποίο να ενσωματώνει την εργασία. Αυτό πάντοτε είναι ένα κίνδυνο για υπάρξει. Αυτή τη στιγμή δεν εκφράζεται από το ποτάμι, το Πασόκ και, τη Δημάρ, δεν εννοούμαστε. Δεν είναι αυτά που ενσωματώνουν του εργαζόμενου για να του πούνε θα τα λύσουμε αλλιώ. Πολύ περισσότερο δηλαδή υπάρχει το ΣΥΡΙΖΑ αυτό ο κίνδυνο παρά το Πασόκ. Θα έλεγα όμως ότι είναι τέτοια η ένταση της σύγκρουσης της κοινωνικής εργασίας, τόσο καθοριστική και τόσο οριακή, που δεν υπάρχει τελικά η δυνατότητα ούτε για στις σοβαρές εργατικές προτάσεις, δηλαδή κάποιος να παραστήσει ότι μπορεί να λειτουργήσει ως ρύθμιση. Και αυτή νομίζω πως είναι και η αδυναμία των κομμάτων που επικαλούνται κάτι τέτοιο στο να πάρουν μάζες μαζί τους. Δηλαδή, οι κανονικές συνθήκες θα έχουν ένα κόμμα που λέει ότι εγώ παιδιά θα το βελτιώσω για το πράγμα, χωρίς να σας βάλω στο πελάτη να παραστρέψει, να έχει πάρει να έχει 60% στην ελληνική κοινωνία. Όμως δεν έχει, γιατί το κόμμα αντιλαμβάνεται ότι είναι τόσο οριακές οι καταστάσεις που η δυνατότητα ρύθμισης με σοσιαλδημοκρατικούς παραδοσιακούς όρους έχει εκλείψει. Με αυτή την έννοια δεν φοβάμαι την σοσιαλδημοκρατία με τους ιστορικούς της όρους. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε πάντοτε και να φυλακτούμε απέναντι σε ψευδείς προφητείες προς τους εκμεταλλευόμενους. Δηλαδή προφητείες που λένε ότι υπάρχει δυνατότητα να απελευθερωθούν μέσω των πλαίσιων. Μέσω οποιοδήποτε άλλη συνθήκη πέραν τη δικιά του δράση και τη εμπαστική του δράση. Όπως είπες και πριν, βέβαια, αυτά τα λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ καιρό τώρα. Το ότι ας πούμε, υπάρχει άλλη δυνατότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι. Κοίταξε, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι στην Δημοκρατία. Υπάρχει δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ τον Πασό και τα λοιπά. Δεν είναι τον Πασό. Δηλαδή δεν σωματώνει εργατικές μάζες για να τις στηρώσει. Αυτό που είδαμε να γίνει κάποιο χρόνο. Δεν είναι αυτή η συνθήκη που έγινε. Είναι ένα πολιτικό φαινόμενο, θα δούμε πόσο όψιμο ή όχι είναι. Το οποίο προφανώς δεν είναι απάντηση σε εμάς την κατεύθυνση. Υπάρχει, το ίδιο το λέει δηλαδή, ούτε κανείς το υποψιάζεται, πέρα από τις ανεσίες που λέει στον Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία, το οποίο θα ήθελε να παίξει ένα ρόλο με τα σοσιαλδημοκρατίες. Εγώ... Πιο αριστερής, ας πούμε, καλά, όπως έτσι. Δεν θα έλεγα ότι είναι θέμα πιο, ότι παίρνει στην κλίμακα αριστερά δεξιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερότερα του ΠΑΣΟΚ σε ερωτημένα ζητήματα, δεξιότερα του ΠΑΣΟΚ στο επίπεδο της παρέμβασης στην εργατική τάξη, αλλά και αριστερότερα στο επίπεδο των σωμάτων. Δηλαδή
Είναι ένα άλλο σχηματισμό, ο οποίο δεν είναι σε ένα πραγματικό σχηματισμό. Με το ότι το λέγαμε το ότι μαζεύει κόσμο στην λογική του να γίνει κάτι, όπω το κάνει χρόνια στην Δημοκρατία, το κάνει, αλλά θεωρώ πω είναι πολύ λιγότερο. Πολύ μικρότερες οι αυταπάτες της εργατικής τάξης ως προς την αποτελεσματικότητα της ανάθεσης. Αλλά επίσης αυτό δεν έχει και κάποιο απτό αποτέλεσμα, άμεση συνδεδεμένο, ως προς την άμεση δράση. Δηλαδή να περάσουμε από την αποτέλεσμα της στην ανάθεση, να περάσουμε στην οριζόντια δράση τη δικιά μας. Mm. Δεν είναι γραμμική σχέση, ας πούμε, γραμμική σχέση. Θα έλεγα πάντως ότι αυτές οι μορφές της σοσιαλδημοκρατίας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, όχι ειδικά στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη και παγκόσμια, έχουν μικρότερη δυνατότητα ενσωμάτωσης εργατών εργαζομένων της κοινωνίας από έξω από την πρακτική δράση, από ό,τι η σοσιαλδημοκρατία αυτή καθ' αυτή το 1950 ακόμα το 1920. Mm-hmm. Άρα λέω ότι είναι περισσότερο δικό μας θέμα, mm-hmm. το να αλλάξουμε παραστατικά οριζόντια κοινωνικά, παρά πρόβλημα διαμεσολαβητικών θεσμών που βοηθίζουν την επαφή από την κοινωνία. Είναι πρόβλημα άμεσα από εκεί, ασφαλή την πόλη μαζί. Ήθελα να σε ρωτήσω και πριν, όταν λέγαμε για την ακροδεξιά, πώς βλέπεις αυτή τη συζήτηση που γίνεται για το αν θα πρέπει να κηρυχθεί η Χρυσή Αυγή παράνομη, δηλαδή αυτό θα βοηθήσει, ας πούμε, κάπου, αν κηρυχθεί ένα κόμμα παράνομο. Δεν μπορεί να κάνει τα πράγματα και χειρότερα. Όχι. Δεν τολμά το φασισμό με το κράτος και την κυβέρνηση και αυτό είναι κάτι τους. Βεβαίως έχει μια νόμο να δείξει ότι η Χρυσή Αυγή δεν είναι ένα πολιτικό ρεύμα με τους όρους που είναι οτιδήποτε άλλο. Είναι μια κοινωνική συμμοριακή γνώση. Έτσι υπάρχει για να κάνει πράξεις του ποινικού κώδικα της μπαθέστερης, να κάνεις μετανάστες, σε ανθρώπους που αγωνίζονται και ταυτόχρονα να λειτουργεί ως μπράβος της δεοδοσίας όπως σε αυτές τις περιπτώσεις συμβαίνει στην Ελλάδα. Έτσι, από πολύ καιρό λειτουργούσε σε αυγή τώρα πρέπει να γίνουν τα προσχήματα απέναντι σε ένα μεγάλο κομμάτι του εγωμιστικού κεφαλαίου στην Ελλάδα, του αυγικού κεφαλαίου στην Ελλάδα. Στη ζώνη του παράγματος προσπάθησε να παίξει αυτό το ρόλο πολύ έντονα. Έτσι κι αλλιώς, δηλαδή οι χρυσαυγίτες ξεκίνησαν την αγκαλιά του όλοι μπράβοι του κεφαλαίου. Αυτό πρέπει να το λες. Αλλά η πολιτική του να αγορέσουν από το κράτος είναι παραλληλική, διότι η πράγμα του κεφαλαίου, το κεφάλαιο του κράτους είναι ένας ενιαίος σχηματισμός. Δηλαδή στην καταληκτική είναι μια διαφοροποίηση στο στερικό τους. Αλλά αυτή είναι η κοινωνική σχέση κράτος και κεφάλαιο. Άρα να ζητάς από την κυβέρνηση να είναι σημαντικό να δείχνει ότι η αστυνομία συνεργάζεται με τη Χρυσή Αυγή, αλλά και γιατί. Γιατί η αστυνομία και η Χρυσή Αυγή υπηρετούν ακριβώς το ίδιο πράγμα στην κοινωνία. Όχι γιατί υπάρχει αστυνομία και αστυνομία. Αυτή είναι η δουλειά της αστυνομίας. Να το πούμε λοιπόν, να πούμε γιατί γίνεται αυτό. Για να χρησιμοποιήσω μια φράση του Ρούτη, αν έχω συνεργαστεί του πολέμου, που την καταχέστηκε πρόσφατα για μια οργάνωση, αλλά που δεν χάρη της, δεν πολεμάμε τον φασισμό μαζί με την κυβέρνηση, αλλά σε πείσμα της κυβέρνησης. Το λέει αυτό το περίοδο του Ισπανικού Φιλίου, όταν η επίσημη και η νέα κυβέρνηση της Ισπανίας θεωρητικά πολεμάει τον φασισμό του Φράγκο. Γιατί γνωρίζουμε ότι καμία κυβέρνηση δεν θα αντιφανεί σε μάτια τον φασισμό, διότι οι αστεί πρέπει να τον αφήνουν ζωντανό για να προσφέρουν σε αυτόν πάντα όταν κινδυνεύουν να του ληστρήσει η εξουσία από τα χέρια. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, σε ένα κρίσιμο σημείο αντιπαράθεσης κεφαλαίου εργασίας, το κεφάλαιο θα ξαναχρησιμοποιήσει τους φασιστές σαν μπράβους τους. Mm. Και δεν πρέπει να σπέρνουμε αυτά πάντα σε ότι το κράτος μπορεί να γίνει ο μηχανισμός που θα απαγορεύσει ή θα εξαφανίσει το φασισμό. Δεν μπορεί να το κάνει, δεν θέλει να το κάνει και πρέπει να καταλάβουμε ότι οι φασίστες, το κράτος, το κεφάλαιο είναι ένα τραστ, είναι από εκεί και εμείς είμαστε ένα άλλο τραστ από εδώ και πρέπει να οργανωθούμε για να τους κερδίσουμε. Φτάσαμε τώρα σε τελευταίες ερωτήσεις. Έχεις εργαστεί και στον τύπο, σε ραδιόφωνο, σε έντυπα και νομίζω ότι εργάζεσαι ακόμα στο ραδιόφωνο. Mm-hmm. Πώς είναι τα πράγματα σε αυτούς τους εργασιακούς χώρους, τι επικρατεί? Μια διανύει την καλέρα, με
δηλαδή στον τύπο, ειδικά τα τελευταία χρόνια, λίγο ο τύπος στην Ελλάδα γιγαντώθηκε με όρους καπιταλισμού μαφίας και όταν η φούσκα του σκάει, ο τύπος υπόκειται σε μια τριπλή κρίση, δηλαδή την παγκόσμια οικονομική κρίση, την οικονομική, την κρίση του τύπου γενικότερα, καθώς η διάρκεια της πληροφορίας του διαδικτύου του αποσπάτω μονοπόλιο της πληροφορίας και καλώς. Και τρίτον, την ειδική κρίση του ελληνικού τύπου, ο οποίος κάποια στιγμή είχε γραφεί και σακούλα με εφημερίδα, δηλαδή εδώ άγραφες φορές, ο Κολόγιος, και όταν κάποιος δεν είχε την δομική δυνατότητα να το κάνει αυτό, είναι το τρίτο παιδί της κρίσης. Αναπτύχθηκε λοιπόν ο μαφιόζικος όρος ο ελληνικός τύπος και όταν κατέρευσε το μαφιόζικο στήλι το έστρεψε προς τους εργαζόμενους. Έτσι, με μαζικότητα τις απολύσεις, κλεισίματα, πλήρωτους, μπράβους οι οποίοι απολύνουν εργαζόμενους, η κατάσταση του τύπου είναι τραγική. Οι απολύσεις στο τελευταίο διάστημα είναι χιλιάδες και οι απλήρωτοι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν βρίσκουν το αφεντικό τους για να τα πάρουν είναι πολύ περισσότεροι. Ένα πρόβλημα που έχω σε εργαζόμενους στον τύπο είναι ότι αυτοί οι οποίοι έχουν το μονοπόλιο της εφημερητής ενημέρωσης όσο μονοπόλιο μπορεί να πιάσει τις μέρες μας, εξακολουθούν να είναι αυτοί που είναι ταυτόχρονα εργαζόμενοι για αφεντικά. Δηλαδή πολλές φορές και το έχω εντοπίσει ας πούμε και προσωπικά. Ότι ακούμε για απολύσεις σε ένα μέσο της ενημέρωσης το οποίο είναι ταυτισμένο με το σύστημα και θεωρούμε ότι απολύονται τσιράκια του συστήματος. Συνέχεια ακριβώς να πω. Τα τσιράκια του συστήματος είναι αυτά τα οποία διαφεντεύουν τον τύπο και απολύουν αυτούς οι οποίοι αντιδρούσαν. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο να γίνει κατανοητό. Δόθηκαν αρκετά εμπορικές και σημαντικές μάχες την τελευταία τριετία. Όχι ο δικηφόρος μαχαιζόμενος και είναι προφανώς ότι χρειάζεται μια συγκρότηση. Σε ό,τι μας αφορά, όσο ο συνάντη και ως κλαδική μέσα με ενημέρωση του συνάντη στην οποία συμμετέχω, αυτό που λέμε είναι πρέπει να τελειώνουμε με τον άθλιο συνδικαλισμό στον χώρο του τύπου, ο οποίος βασίζεται αφενός στην πολυδιάσπαση των εργαζομένων ανά επάγγελμα και αφετέρου, αυτό είναι πολύ βασικό, σε επιμελητήρια τα οποία είναι πολλές φορές διαταξικά. Όπως η ΣΥΡΙΑ, δηλαδή ένα μελητήριο ως ομοιοεπαγγελματικός όμιλος, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και ταμείο ασφαλιστικό και αποτελεί όλο το κομμάτι της ανεξαρτήτης ασφάλειας εργαζόμενων του μαύρου, εργαζόμενων μπλοκάκια, αόρατους εργαζόμενους, εργαζόμενους του ίντερνετ. Και είναι καλές και ανθρώπων που έχουν 10 χρόνια στο επάγγελμα, είναι 15. Και περιλαμβάνει τους κόλπους τους επίσης ακόμα και αφεντικά. Δηλαδή, εγώ δουλεύω για πάρα πολλά χρόνια στο Δήμο, το οποίο ήταν ιδιοκτησία του δημοσιογραφικού αριθμού Λαμπράκη, ο εκδότης, ο διευθύντης του ρήματος, ο Ψυχάρης ο Κώστας, είναι μέλος της ΕΣΥΑ, του σωματείου των εργαζομένων. Είναι ένα πατριώτη με αυτού του συνεργασμού και με αυτού του ενώσει. Εντάξει, αυτό είναι αστείο τώρα. Το αστείο είναι αστείο σοβαρό. Στην πληροφορότητα όταν πηγαίναμε οι γραμματέα του Ψυχάρη, τα διάρκεια περιοδών κλπ. Πάντοτε μα έλεγε ότι και εγώ είμαι και μέλος της Ένωσης και δεν έχω λόγο στο τι θα συμβεί. Ναι, ήταν κομικό τραγικό. Ήταν κομικό και τραγικό μας. Όσο συνάντε, προτείνουμε τη διάλυση των εκδηλητήριων αυτών και την δημιουργία ενός ενιαίου συνδικάτου εργαζομένων του τύπου ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης, θα δηλαδή είσαι μισθολόγιο ή δεν είσαι κλπ. Και ανεξαρτήτως ειδικότητας. Δηλαδή αυτή η ανοησία ότι οι δημοσιογράφοι είμαστε μια ελίτ. Με τεχνική ας πούμε. Με προσάρμοση, με τεχνική ας πούμε, ένα σωματείο και λοιπά. Πρέπει να τελειώσει. Γιατί θα μας παρασύρει όλους μαζί στο πιθό. Έτσι, η διάσπαση τελικά σημαίνει ενότητα προς τα κάτω. Είμαστε η ενότητα των θυμάτων πίσω από την διάσπαση. Χρειαζόμαστε λοιπόν ουσιαστική ενότητα, ένα ενιαίο συνδικάτου τύπου για όλους τους εργαζόμενους του τύπου, από καθαρίστριας μέχρι δημοσιογράφους, χωρίς αθλητικά, χωρίς διευθυντάδες, χωρίς golden boys του ΜΜΕ, η οποία να επιχειρήσει να αναστρέψει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί την τελευταία πενταετία και να θέσει γρήγορα και το ζήτημα της ενημέρωσης, η οποία για πάρα πολλά χρόνια ασκήθηκε μονοπωλιακά από το κεφάλαιο. Μια της πληροφορίας δηλαδή πρέπει να φύγει από το κεφάλαιο. Υπάρχουν δυνατότητες, γίνεται αυτό επί της ουσίας όσο μπορεί να γίνει, αλλά παραμένει για μόνο το κεφάλαιο. Έτσι, δηλαδή είναι κάτι που οι άνθρωποι που εργαζόμαστε σε αυτή τη βιομηχανία
πρέπει να δώσουμε μάχη για να σπάσει. Δεν λέμε απλώς καλούς μισθούς σε εμάς. Όπως κάποιος που δουλεύει σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο, δεν φτάνει να λέει θέλω μεγαλύτερο μισθό, πρέπει να λέει κιόλας ότι τι είναι η πυρηνική εργοστάσιο. Το ίδιο ισχύει και για εμάς που εργαζόμαστε σε μια βιομηχανία όπως είναι αυτή της πληροφόρησης, η οποία έχει και μια παρασυντική κοινωνική λειτουργία, την οποία πρέπει να την αντιμετωπίσουμε για να την καταγγείλουμε και να την αλλάξουμε. Ρωτήσω την τελευταία ερώτηση. Γύρω από τα εκδοτικά πράγματα του ανοχικού χώρου είναι. Έχει φτιάξει τις εκδόσεις και ένα δαιμόνιο, σωστά. Πριν από 5 χρόνια, σε προσωπικό. Ναι, φτιάχτηκε ο εκδοτικό σύμβολο. Εκδόσει του ανοχικού. Αλλά εδώ και 2 χρόνια έχει το μεταλλείψει του. Α, δεν υπάρχει. Όχι, υπάρχει, αλλά είναι λίγο. Δηλαδή έφυγε. Τα χέρια μου και είναι μια συλλογική του γύρω από εδώ πρέπει να είναι ακόμα κάτι που προσπάθει. Ωραία. Πώ βλέπει τα αγγλικά πράγματα στον ανάρχικο χώρο, αν υπάρχουν εκδόσει που δίνουν πράγματα, και δεύτερον, αν πιστεύει γενικά ότι ο χώρο, δεν είναι ο χώρο, είναι οι άνθρωποι του χώρου, τέλο πάντων, διαβάζουν. Αν. Εκδοτικέ προσπάθειε υπάρχουν. Θα έλεγα ότι ένα πρόβλημά του είναι ότι πολλές φορές, και αυτό είναι μια παράδοση, δεν είναι παθογένεια ελληνική, είναι μεγάλο στον χώρο, οφείλεται στην τρέλα κάποιων ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με αυτό και βγάζουν βιβλία. Αυτό είναι λίγο προβληματικό γιατί μου. Δεν ανέβει την πωλήση που κάνουν από αυτοί οι άνθρωποι. Το κάνω και εγώ στο μάθημα του και ξεκίνησα μόνο και κάποια στιγμή το. Έχω την αίσθηση ότι για να υπάρχει σοβαρή εκδοτική δουλειά πραγματικά επί της ουσίας για τον ελευθεριακό χώρο, πρέπει να είναι συλλογική, δηλαδή πρέπει τα ρεύματα να καλλιεργούν την γνώση, τη θεωρία που θέλουν να διαχειριστεί στην κοινωνία. Αυτό νομίζω ότι γίνεται σε πολύ μικρότερο βαθμό από το άλλο. Και αυτό έχει και τα αποτελέσματά του στο πόσο διαβάζει ο χώρος. Δεν θα πω σε μια διαδικασία να δείξω και να πω διαβάζετε λίγο, διαβάζετε περισσότερο. Λέω όμως ότι εκ των πραγμάτων ατομικές προσπάθειες τον Κιχώτηθο, για να χρησιμοποιήσω αμυντικά τον ήρωα, έχουν άλλου τύπου πρόσβαση, μικρότερη πρόσβαση στον κόσμο, από τις συλλογικές προσπάθειες καλλιέργειας της κοινωνίας για να προκριθέν κίνηματα. Στην Ισπανία, τη χώρα, ας πούμε, της Μεργογράφης που αναπτυχθήκαμε περισσότερο, υπήρχαν πολλές συλλογικές εκδοτικές προσπάθειες και αυτό έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην αφύπνιση, ας πούμε, στην οργάνωση του κινήματος, στην αφύπνιση. Δεν είναι ότι έπρεπε κάποιες διαφάσεις και λέει Παναγία μου, εντάξει, τώρα που τα διάβασα και τα αυτό. Οι άνθρωποι δημιούν συνήθως τη δράση. Αλλά η καλλιέργειά τους και η κοινωνική τους καλλιέργεια είναι ζήτημα συλλογικής δράσης κατά τον νόμο. Τα κοινά δαιμόνια, να αναδεικνύουν ότι έχουν περάσει στο κλίμα εκδόσεων του Ροσινάντε. Δεν είναι δηλαδή ένα κριτικό μια κλίμα εκδόσεων το οποίο ασχολείται με την θεωρητική έκφραση του αγροσυνταλισμού που βγάζει στην εφημερίδα, ένα θεωρητικό περιοδικό που ετοιμάζομαι και τα. Άρα είναι μια προσπάθεια της οργάνωσης, της ΑΦΠΗΡΟΣ, της ΑΦΠΗΡΟΣ, να για τη διάχυση των προσπαθητικών ιδεών, να δημιουργήσουν τις θεωρητικών εξεργασιών που έχουν γίνει στους εργαζόμενους και στην κοινωνία. Άρα θεωρείς ότι χρειάζεται μια συλλογικοποίηση, ας πούμε, της προσπάθειας αυτή τη στιγμή. Οποιαδήποτε αρχική πρωτοβουλία, ελευθεριακή πρωτοβουλία, σε ελευθεριακή κατεύθυνση, έχει ανάγκη τη συλλογικοποίηση. Μόνο κοινωνικά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την εκμετάλλευση. Είναι πολύ ωραίες ιστορίες οι ατομικές των αρχικών, είτε είναι εκδότες, είτε είναι ολιγούτοι, ας πούμε, που γράφουν αερογραφία και το βλέπουν σε σωστοδύρο. Είναι ωραίες ιστορίες και των δεσπεράδων, σε άρχη κατεύθυνση, είναι ρομαντικές, είναι γοητευτικές. Πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, μπήκαμε στον αρχικό χώρο διότι το ήθος αυτών των ιστοριών μας κίνησε τον ενδιαφέρον, αλλά
Το ελευθεριακό κίνημα είναι ένα κίνημα το οποίο μπορεί να νικήσει μόνο και μετά συλλογικά. Όλο και περισσότερη συλλογικοποίηση των διαδικασιών. Μόνο συλλογικά μπορούμε να ανακτήσουμε και να δημιουργήσουμε την ανεξαρτησία. Αυτό νομίζω πως είναι κανόνας. Αφορά και τις εκδόσεις. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να σας ευχαριστώ.